Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι Παρασκευή 15 Μαΐου 2020. Έχουμε περάσει πλέον μετά από την καραντίνα, έχουμε μπει σε νέους ρυθμούς. Μιχάλης Μαχαίρας πάνω αριστερά, θα δείτε. Στέλιος Καλογεράς κάτω αριστερά μου. Και σήμερα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, το Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Από τους λίγους, ο μοναδικός Έλληνας παίκτης που έχει καταφέρει να κατακτήσει δύο triple crown με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Είναι εξαιρετική τιμή που είναι μαζί μας σήμερα και θα μιλήσουμε για μπάσκετ, για πολύ μπάσκετ. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω αρχικά. Καταρχάς, ακουγόμαστε, είμαστε κομπλέ από θέμα... Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω γενικά, σχετικά με την όλη κατάσταση που ζούμε, το πρώτο σου σχόλιο. Το σχόλιο για την κατάσταση. Ναι. Πρωτόγνωρη για όλους μας. Εντάξει, η λέξη πρωτόγνωρη είναι, νομίζω, αντικατοπτρίζει όλη την κατάσταση. Για τους πάντες πρωτόγνωρη, αλλά όχι αυτή τη φορά μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκόσμια. Οπότε όλοι παρακολουθούμε... Προσπαθούμε να ακούμε τους ειδικούς, να βλέπουμε τις εξελίξεις. Δυσάρεστη προφανώς, αλλά τα προβλήματα είναι για να τα αντιμετωπίζουμε και να κοιτάμε μπροστά. Νομίζω ότι οι προηγούμενοι δύο μήνες κυρίως ήταν πάρα πολύ δύσκολοι για όλους. Το καλό μέσα σε όλα αυτά τα κακά είναι ότι τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανοίγει ο κόσμος, έχουμε πάρει ένα εξιτήριο με κανόνες ασφαλείας, φυσικά όχι τελείως ελεύθερα. Γιατί φανταστείτε να ερχόταν τώρα αυτή η καραντίνα. Να άρχιζε τώρα, ας πούμε, και να ήταν τις επόμενες δύο μήνες, θα ήταν ακόμη πιο δύσκολο για τη χώρα μας. Γενικά, στην καραντίνα, δηλαδή για το προηγούμενο διάστημα κυρίως, που έπρεπε αναγκαστικά σε εισαγωγικά να μένουμε σπίτι, πώς περνούσες την καθημερινότητά σου? Επειδή εγώ είμαι είμαι συντονιστής στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Ζωής Αθλητικά του Υφυπουργείου Αθλητισμού, που είναι μια άμεστη επιτροπή που είχαμε συζητήσει με τον Υφυπουργό. Διαδικτυακά, όπως οι πάντες, προσαρμοστήκαμε στις δράσεις. Εκεί που είχαμε αρχίσει να βάζουμε τους πρωταθλητές μέσα στα σχολεία και να κάνουμε διάφορα πράγματα, προσαρμοστήκαμε. Χρησιμοποιήσαμε και μια ιδέα που είχαμε ξαναχρησιμοποιήσει παλαιότερα, αλλά τώρα υπήρχε η όθηση από το Υπουργείο να πάει καλύτερα, που ήταν οι δημοπρασίες, οι οποίες απέφεραν κοντά σε 51.000 ευρώ για το Υπουργείο Υγείας για τον κορονοϊό. Χρησιμοποιήσαμε όλους τους μεγάλους αθλητές, αξιοποιήσαμε όλους τους μεγάλους αθλητές, μας έδωσαν προσωπικά τους αντικείμενα, εκτός από τις δωρεές που έκανε ο καθένας μεμονωμένα, άλλες μαθεύτηκαν, άλλες όχι. Και προσπαθήσαμε όλοι να προσαρμοστούμε να δώσουμε το κάτι της. Και σύν τα διαδικτυακά μηνύματα που περνάγαν όλοι, γιατί ξέρετε, με αυτό το θέμα το κορονοϊό, που συζητιέται πολύ και θα συζητηθεί, είναι ότι όταν κάτι είναι αόρατο και δεν το βλέπεις, είναι και δύσκολο να το αντιληφθείς. Οπότε, τι συμβαίνει, άμα δεν συμβεί στο στενό σου κύκλο. Οπότε, χρειάζεται και τρόπος να πείσεις και τον κόσμο για το τι συμβαίνει. Εμείς, επειδή έχουμε επαφές και με αθλητές στο εξωτερικό και προπονητές, γνωρίζουμε από τις πρώτες μέρες πόσο άσχημη ήταν η κατάσταση, ας πούμε, στην Ιταλία ή στην Ισπανία. Γενικότερα, θεωρείς... Γενικότερα, θεωρείς πως όλη αυτή η κατάσταση, τα μέτρα, οι περιορισμοί, οι απαγορεύσεις μας έκαναν πιο πειθαρχημένους ως Έλληνες? Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι πολλοί συζητάνε, ας πούμε, για το αν έπαιξε ρόλο το πρόστιμο των 150 ευρώ. Εγώ δεν νομίζω ότι έπαιξε αυτό το πρόστιμο. Ας πούμε, στην Ιταλία ή στην Ισπανία, που ο Μπόγκο σε μια συνέντευξη που έδωσε, ήταν 3.000 ευρώ. Πιστεύω ότι στην αρχή ότι ο κόσμος πειθάρχησε από μόνος του. Όταν έχουμε να κάνουμε θέματα ζωής και ακούσω όλα αυτά που γίνονται στο εξωτερικό, η συντριπτική πλειοψηφία τουλάχιστον πειθάρχησε όχι από το φόβο του προστίμου, αλλά γιατί έτσι έκρινε, ήταν όλοι μαζί. Και σε αυτό έπαιξε ρόλο ότι όλα τα κόμματα, ή σχεδόν όλα, συντέλεσαν σε αυτό. Οπότε δεν είχαμε πολλά παρατραγούδα. Ξέρανε ότι μπροστά στην υγεία και στην ανθρώπινη ζωή, όλα τα άλλα πάνε πίσω. Τα χρήματα, αν έχουμε υγεία, ξαναφτιάχνονται, η υγεία όχι. Τέλειο. Εγώ θα ήθελα να μείνουμε λίγο στην πρωτοβουλία του Ζήση Αθλητικά, να μας πεις λίγο πιο αναλυτικά τα πράγματα. Επειδή μου φαίνεται τρομερή πρωτοβουλία.
Είναι ωραίο. Το θέμα, το στοίχημα σε αυτό, στο δυσαθλητικά, είναι όταν θα μπει στο επιχειρησιακό κομμάτι. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να επανέλθουμε στη φυσιολογική ζωή, στο 100%. Η ιδέα, η αρχική, είναι, ας πούμε, να βάλουμε τους πρωταθλητές, το υγιές κομμάτι του αθλητισμού, να το βάλουμε μέσα στα σχολεία, μέσα στην κοινωνία. Να δουν και τα παιδιά και οι γονείς, μιλώντας και στους γονείς, γιατί πολλές φορές και οι γονείς, και εγώ όλοι καλά να ξεκινήσαμε, δεν είμαστε αντικειμενικοί με τα παιδιά μας, λόγω μεγάλης αγάπης, και καμιά φορά τους κάνουμε κακό αθελά μας. Να τους πούνε πώς να συνδυάζονται τα μαθήματα με τον αθλητισμό, όπως συμβαίνει, ας πούμε, στην Αμερική. Εδώ να κάνω μια σημείωση που μπορεί να βοηθήσει το ζήσαθλητικά σε αυτό, ότι στις βόρειες χώρες ή στην Αμερική είναι περισσότερο σχολικός αθλητισμός, ενώ στη χώρα μας και στο Νότο γενικότερα είναι περισσότερο σωματιακός. Αυτό έχει, επειδή λέγεται και οι γηπεδούχοι και τέτοια, έχει αντίκτυπο και στην ενηλικίωσή τους. Εκεί φτιάχνονται περισσότεροι φύλαθροι, εδώ περισσότεροι οπαδοί. Είναι αναλόγως τις εικόνες που έχεις. Συν ότι συνδυάζουν τα μαθήματα με τον αθλητισμό. Όπως είναι υποτροφές στην Αμερική, αυτό το σύστημα που νομίζω είναι καλύτερο από το δικό μας. Φανταστείτε ότι ακόμα στην Ελλάδα, ακόμα και την ώρα γυμναστικής, την ονομάζουμε ελεύθερη ώρα. Ναι, πραγματικά. Αν δούμε και τους αριθμούς, αν και τώρα τελευταία έχει κουραστεί όλος ο κόσμος με τους αριθμούς γενικά, και τις μετρήσεις, αθλούμαστε ένα 10% λιγότερο από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε από τους πρωταθλητές στο Νότο στην παιδική παχυσαρκία. Αλλά ο κόσμος έδειξε να θέλει να αθληθεί. Και ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, η μπάσκετ, η ποδόσφαιρο, οι επαγγελματίες ή οτιδήποτε. Είναι κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Φανταστείτε ότι την περίοδο της καραντίνας τα μηχανήματα γυμναστικής είχαν μια αύξηση 620% πάνω. Που σημαίνει ότι ο κόσμος ήθελε κάπου. Πρέπει να εκτονώνεται και ψυχολογικά. Και μέσα από το περπάτημα, έτσι. Ορίστε. Και το περπάτημα, λέω. Για το περπάτημα, ναι. Γίναμε όλοι αθλητές, το λέει στην καραντίνα. Αλλά όσο χρειάζεται και μια προσοχή, τώρα το χρησιμοποιούμε, όλοι το χρησιμοποιούμε και η τεχνολογία, δεν μπορεί ποτέ να υποκαταστήσει και να αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή όταν μας το δώσουν το OK οι ειδικοί. Έτσι να έρθουν κοντά και να παίξουν τα παιδιά. Οπότε έχουν υποστεί και αυτό το δίμηνο πολύ εγκλεισμό, πάρα πολύ οθόνη τα παιδιά. Και σιγά σιγά πρέπει έστω ατομικά ή μέσα από τους κανόνες να βγουν έξω, να τα βγάλουν οι γονείς, να αρχίσουν να παίζουν. Όλα αυτά τα μηνύματα πρέπει να μπουν σε μια δομή. Έχει γίνει ΦΕΚ, το δυσαθλητικά, δηλαδή στην εφημερία της κυβέρνησης έχει ανέβει. Και είμαστε αρκετοί εκεί πέρα. Χρησιμοποιεί με μεγάλη χαρά, δέχτηκαν πολύ μεγάλοι αθλητές, που είναι έξω από χρώματα, έξω από ομάδες, έξω από όλοι έχουν παίξει σε μεγάλες ομάδες. Αλλά αντιπροσωπεύουμε κάτι άλλο, να βάλουμε τους αθλητές στην κοινωνία, σε διάφορους ευαίσθητους τομείς της κοινωνίας και να τους πούμε κιόλας ότι το 95% των παιδιών μεγάλωσαν φτωχόπαιδα, ας πούμε, ή με δύσκολες συνθήκες, να μην τα παρατάνε ποτέ, και ότι πώς είναι η δυσκολία η ζωή και πώς μπορεί να τα καταφέρεις. Και έχουμε και το τρανό παράδειγμα στον μπάσκετ, τον Αντετοκούμπο, ας πούμε, από πού ξεκίνησε και πού έφτασε. Φυσικά δεν φτάνει η θέληση και τα προσόντα, έτσι, και το ταλέντο. Αλλά είναι ένα παράδειγμα γενικά, γιατί όλοι έχουν κάπου ταλέντο, σίγουρα. Άλλος έχει τον αθλητισμό, άλλος τον μπάσκετ, άλλος το ποδόσφαιρο, άλλος τη μουσική, άλλος τη ζωγραφική, άλλος αρχιτέκτονα, αυτοκριτή. Να το αξιοποιήσουν και να μην παρατάνε τον ήρωά τους. Εννοείται. Και πολύ ωραίο μήνυμα αυτό. Πολύ ωραίο. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε κάπως στο αγωνιστικό κομμάτι, άμα συμφωνούμε όλοι. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Έχεις μια τεράστια καριέρα. 1992-95 στο Sporting. Ολυμπιακός 95-2002, 2002-3 Μακεδονικός, Παναθηναϊκός 3-7, ΑΕΚ 7-9, Πανιόνιος 9-10, Περιστέρι 10-11. Και τέλος. Και τέλος. Σε μικρή ηλικία θα προσθέσω εγώ. Ταπεινά, πολύ ταπεινά. Εγώ θέλω να σταθώ κυρίως στην πρώτη σου στον Ολυμπιακό για αρχή. Να το πάμε λίγο με χρονική σειρά. Και μετά περάσουμε και στον Παναθηναϊκό. Έχεις κατακτήσει το Triple Crown με τον Ivković. Και μετά από αυτή την φοβερή κατάκτηση, έρχεται μια ρήξη στην ομάδα. Σωστά. Ωραία. Καλά τα θυμάστε. Ή καλά τα διαβάσατε. Έχουμε κάνει την ερευνά μας, ναι. Τι είχε προκύψει, τι έγινε? Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, καταρχήν, εντάξει, ξέρω ότι
Οποιαδήποτε ρήξη ποτέ δεν ήταν οικονομικό αντικειμένο, ήταν αγωνιστικού. Και γενικά να περάσω και ένα μήνυμα ότι οι παίχτες που πάνε από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ή το ανάποδο και για τους σημερινούς φτάνει αν φεύγουν για χρήματα. Γιατί δεν μιλάμε να φύγει από μια μικρή ομάδα να πάει σε μια μεγάλη, μιλάμε για δύο μεγάλες ομάδες που όποιον θέλουν συνήθως τον κρατάνε. Οπότε ακόμα και αν είναι ισόπωση ή λίγο μικρότερη να έχει προσφορά, συνήθως μένουν. Αν θα φύγουν είναι άλλοι λόγοι. Αυτό όσον αφορά τις μεταπηδήσεις αυτές. Τώρα στην Κίντερ, εγώ το 95 ήμουν στην καλύτερη πεντάδα του κόσμου. Το 93, λίγο πιο πριν, είχα ένα MVP στην Ευρωπαϊκό Παίδων στην Τουρκία. Το 95 στην καλύτερη πεντάδα του κόσμου. Θεωρούμενα έτσι μεγάλο ταλέντο. Εκεί λοιπόν, επειδή είναι και δύσκολο να το διαχειριστείς, γι' αυτό είπα πριν και για το αμερικάνικο σύστημα και ψυχολογικά. Και κάνουμε λάθη φυσικά. Εκεί την προηγούμενη χρονιά είχε φύγει ο Ιωαννίδης. Από τον Ιβού. Και μαζί πολλοί παίχτες. Τότε υπήρχε μια ίντρικα που σε εμάς δεν ήταν στο παιδικό μας μυαλό, εφηβικό μυαλό, έτσι, να το πούμε έτσι, ότι το πριν και το μετά, μια κόντρα. Οπότε υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που με επηρέασαν αρνητικά, ότι ο Ιβκοβιτς και ο Κόκαλης τότε που ήταν πρόεδρος, ότι έχουν κάνει διάφορα πράγματα εναντίον μου. Και υπήρχε και μια τότε με τις ομογενείς και τέτοια ότι ερχόντουσαν. Ναι. Και ήρθε τότε ο Έτερο Μεσίνα που μου είπε: έλα σε εμάς, θα είσαι πεντάδα. Ήμουν εγώ, πράγματι στα φιλικά έτσι γινόταν. Ένα Ριγκοντό, εγώ, ο Ντανίλοβιτς, ο Σάβιτς και ο Νεστέροβιτς. Ήταν η ομάδα που τελικά πήρε εκείνη τη χρονιά, την επόμενη, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Υπήρξε μια προστριβή στην ουσία χωρίς μεγάλο λόγο, η οποία με πήγε πάρα πολύ πίσω. Ψυχολογικά, πήγα 7 μήνες στην Ιταλία, μου δόθηκε το letter of clearance στις 24 ώρες που το πήραν πίσω. Μετά έγινε ένα δικαστήριο στο Μόναχο που ήρθε και ο Κόκαλης και οι Ιταλοί. Ταυτόχρονα μου έκανε πρόταση ο Παναθηναϊκός, η Key Team System, τότε ένα μπέρδεμα, ένα χαμός. Και περιμέναμε να πάω 21 ετών που θα λυνόταν η απόφαση αν θα είμαι ελεύθερος ή όχι. Πριν φτάσω σε αυτό, με κάλεσε ο κ. Κόκαλης σπίτι του. Μιλήσαμε, αλλά οικονομικά ποτέ δεν άλλαξε τίποτα. Επέστρεψε όλα τα χρήματα στους Ιταλούς και γύρισα. Δηλαδή, μόνο έχασα 7 μήνες χωρίς ουσία. Μεγάλο ψυχολογικό βάρος, γιατί τότε δεν είχε και άλλα προβλήματα ο κόσμος. Το πρόβλημά του ήμασταν εμείς. Λοιπόν, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ. Εντάξει, μπορεί να μην υπήρχε το ίντερνετ, αλλά με όλο εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, όλα τα προβλήματα. Ήμασταν εμείς. Να φανταστείτε, είχα δώσει μια συνέντευξη που δεν έλειπε κανάλι και διακόψανε για live. Αυτά ήταν τα προβλήματα μας τότε. Το ξεπεράσαμε αυτό. Γύρισα, εντάξει, στον Ολυμπιακό. Μετά η επόμενη χρονιά είχε κάποιους τραυματισμούς, δεν πήγε καλά. Στο τέλος, ενώ ξεκίνησε καλά, δεν πήγε καλά. Μέχρι που κάποια στιγμή εγκατέλειψε ο κ. Κόκαλης, άφησε τα κλειδιά στον κ. Ιβκοβιτς. Στον Σούμποντι, συγγνώμη. Και μετά, εντάξει, πιστεύω ότι δεν ήμουν στα σχέδιά του, ας το πούμε έτσι. Πώς ένιωσες... Πες, Μιχάλη. Πες. Θέλω να μου πεις πώς ένιωσες γνωρίζοντας ότι δεν θα παίξεις εναντίον του Τζόρνταν. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο, ναι, ήμουν στην Ιταλία και πράγμα δεν έπαιξα. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, προφανώς αισθάνθηκα άσχημα, έτσι, ζήλεψα, έτσι, πιο δεν άθελα. Αλλά έχω παίξει με τόσους πολλούς μεγάλους και τον Τζόρνταν τον έχω δει από κοντά συνεντεύξη τύπου και στο Last Dance σε έναν από τους αγώνες. Μέχρι στιγμή έχω και φωτογραφία από το ντουλάπι που έχω τραβήξει μέσα, λίγο πριν τον αγώνα με τη Γιούτα, που θα είναι στους αγώνες που θα τους δούμε λογικά στα τελευταία δύο επεισόδια, το 98, που... Εντάξει, δηλαδή έπαιξα με τον Μπάρκλεϊ, με τον Σακίλ και στην Αθήνα και στην Αμερική. Με τον Ρέτζι Μίλερ, με τον Σκότι Πίπεν, με τον Χακίμ Ολάζον, με τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον, με τον Λεμπρόν Τζέιμς. Δηλαδή έπαιξα με τόσους πολλούς που εντάξει, ο Τζόρνταν τώρα και λόγω της ταινίας είναι ξεχωριστός και ήταν και σαν παίχτης, αλλά τον είδα από πολύ κοντά. Ναι. Σαφέστατα θα ήθελα να ήμουν στο Παρίσι, δεν το συζητάω αυτό έτσι. Αλλά δεν μπορώ να τα έχουμε όλα στη ζωή. Ναι. Αυτά που έζησα, ευγνώμων είμαι. Δημήτρη, είπες παίχτες, ανέφερες παίχτες που οι συνήθινοι εμείς δεν θα δούμε ποτέ πέραν από την τηλεόραση. Πώς είναι να τους βλέπεις στο παρκέ όλους αυτούς γενικότερα?
Δέος νιώθεις, έτσι. Απλά εκείνη τη στιγμή το θεωρείς κάπως όχι δεδομένο ότι θα παίξει. Δηλαδή, αν γίνανε δύο χρόνια πίσω, θα είχα βγάλει με όλους μια φωτογραφία ή θα είχα ανταλλάξει δύο κουβέντες. Τότε όμως ήταν και λίγο ντροπή να είσαι αντίπαλος και να πάει να ζητήσει φωτογραφία ή αυτόγραφο από τον άλλο. Ακόμα και αν ήταν ο Μπάρκλεϊ, ας πούμε, που ήταν ή οποιοδήποτε. Αλλά χάλασονται αναμνήσεις πολύ δυνατές. Εντάξει, με την Dream Team παίξαμε ένα φιλικό την Τρία τότε στην Ινδιανάπολη πριν την Ατλάντα. Φτάσαμε πολύ. Και το άλλο ήταν το 2004 στην Αθήνα που το παλέψαμε. Εγώ προσωπικά έτσι, πριν κάνω το θαύμα τα παιδιά, το 5. Το 5, στην Ιαπωνία. Εντάξει, είναι, αισθάνεσαι γιατί αυτή πλέον είναι παγκόσμια σύμβολα. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει τα σύνορα. Έχουν ξεπεράσει τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά σύνορα και οπωσδήποτε είναι τα ενδαλματένα. Λοιπόν, εγώ θέλω να το πάω λίγο από την αρχή όμως τώρα και να ρωτήσω πώς προέκυψε το μπάσκετ και μετά να μου πεις για τις πρώτες σου επαγγελματικές, θα το πω έτσι, εμπειρίες στο Sporting. Από το Sporting. Ναι. Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι 60 τετραγωνικά, οι γονείς μου ήταν δάσκαλοι στα Νέα Λιώσια στο Ήλιον και από κάτω είχε ένα οικόπεδο. Έκανα πιο πριν... Ήμουν τερματοφύλακα στο σχολείο, πεταγασφαίρα, έκανα άλμα εις μήκος κτλ. Και ξαφνικά μετά την επιτυχία του 87, εμείς είμαστε η γενιά του 87 που λέμε, φτιάχτηκαν τότε, αν θυμάμαι καλά, 180.000 περίπου δημόσιες μπασκέτες. Δύο από αυτές τις μπασκέτες ήταν κάτω από το σπίτι μου. Ένα οικοπεδάκι έγινε γήπεδο. Εκεί ξεκίνησα πρωί μεσημέρι βράδυ, μέχρι που τσατζόντουσαν οι γείτονες και βάλαμε την μπάλα συνέχεια. Από εκεί μια μέρα ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου διάβασε στην εφημερίδα Φύλαθλος, αν θυμάμαι καλά τότε, ότι δοκιμάζονται κάποιοι παίχτες στα αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΟΚ στο Ειρήνης και Φιλίας. Πήγαινα καλά σε αυτήν την ηλικία εκεί τότε, αλλά ποιος να με δει κιόλας εκεί, δεν υπήρχαν και τότε τα μέσα τα σημερινά. Και πήραμε τα λεωφορεία και τρένα και πήγα στα Κλιμάκια που τα λέγαμε τότε. Ήταν ο Θανάσης Παπαδημητρίου και ο συγχωρεμένος ο Χριστέας. Και δοκιμάστηκα εκεί. Από εκεί πήγα στην Εθνική Παίδων και όλα πήραν τον δρόμο τους μέσα από τις μικρές εθνικές. Υπάρχουν βέβαια να πούμε εδώ κάποιοι παίχτες για να μην απογοητεύονται και οι γονείς ή οτιδήποτε που έχουν λίγο αργότερη ορίμανση και που γίνονται και καλύτεροι από εμάς. Δηλαδή, ας πούμε ο Παλουκάς, ο Χατζηβρέτας, ο Ντικούδης, ο Διαμαντίδης, πόσοι ακόμα δεν τους είχαμε δει στις μικρές εθνικές ομάδες, αλλά κάνανε ένα μπαμ γύρω στα 20-21 τους. Έτσι. Το ίδιο να σας πω ότι χαρακτηριστικά το παγκόσμιο εφήβο το 95, τότε ήμασταν, εκείνη τη στιγμή ήμασταν καλύτεροι. Εκείνη τη στιγμή έτσι υπάρχει και το μου κόψει κανείς. Όχι από εσάς, γιατί είναι και της μόδας της σειραφές τώρα. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή ήμασταν καλύτεροι του Vince Carter που είχαμε αντίπαλο ή του Marbury, αλλά είχαν καλύτερες βάσεις να εξελιχθούν πιο σωστά μετά. Βέβαια, χωρίς να βρεθώ καμία δικαιολογία, να πούμε ότι τη δεκαετία του 90, γι' αυτό το λέω σε πολλά νέα παιδιά, για μας τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα γιατί ήταν τεράστιος ο ανταγωνισμός των παιχτών που είχαμε στις ίδιες μας ομάδες και των αντιπάλων. Δηλαδή, ερχόντουσαν παίχτες εκατομμυρίων μπροστά μας. Ναι. Οπότε είχαμε λιγότερο χώρο από ό,τι υπάρχει σήμερα που έρχονται πιο μέτριας αξίας ξένοι παίχτες στις ομάδες. Και υπήρχαν και 7, 8, 9 ομάδες τότε που μπορούσαν να σε κερδίσουν συνέχεια. Ήταν πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Ηρακλής, Άρης, Πανιόνιος. Δεν παίρναγες στον πόντο όλα αυτά και με Ολυμπιακό και με Παναθηναϊκό. Λοιπόν, οπότε ήταν πιο δύσκολες συνθήκες και σήμερα είπαμε ότι δεν υπήρχε κρίση οικονομική ή οτιδήποτε άλλο. Και υπήρχε ένας χαμός με τον μπάσκετ. Ήταν σε τρελή άνθηση. Μεγάλη άνθηση. Πέσαμε σε αυτές τις εποχές. Χάρη στην ομάδα του 87. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε. Το Sporting, η δεύτερη ερώτηση. Πήγα στο Sporting, έκανα το κεντεπού για κάποια στιγμή και πιο μικρό είχα παίξει Α1. Έπαιξα 15,5 χρονών, είχα βάλει και 14 πόντους με το Λέβιξτον στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη χρονιά ήταν Α1, η δεύτερη Α2, αν θυμάμαι καλά, μετά πάλι Α1. Κάπου εκεί στη δεύτερη χρονιά ήρθε ένας παράγοντας που είχαμε εκεί, Φραγκίσκο Δανιλίδης, λεγότανε, και μου είπε ότι Δημήτρη, ξέρεις τι, δεν σε έχουμε αγοράσει εμείς, έχει αγοράσει ο Ολυμπιακός. Και λέω τότε, τι να σου πω, λέω εγώ σε εσάς ήρθα. Μου λέει ναι, αλλά δεν είμαστε εμείς. Λέω δεν γίνεται, εκεί θα πας. Λοιπόν, αυτό ήταν το λέω. Όχι ότι είχα κανένα πρόβλημα, αλλά σα λέω πώς είναι τα πράγματα. Δηλαδή αυτό έγινε, να το πω σε εισαγωγικά, πίσω την πλάτη σου, δεν ήξερε ότι είσαι στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται τώρα, επειδή αυτά τώρα οι παράγοντες είναι και έμπειροι και σε αυτά, επειδή στα Νέα Λιώσια τότε προφανώς ήμουν ευκαιρία της ομάδας να πάρει κάποια χρήματα μαζεμένα.
του Αστέρα των Ηλιοσίων που έπαιζα, σημερινό Ήλιον Πανέλιοσια. Το δεν πήγε ο ίδιος Ολυμπιακός για να μην ανέβει η τιμή μου και έστειλε το Sporting. Είχαν μια καλή συνεργασία. Λοιπόν, κάπως έτσι. Τότε είχα και ένα στενό pressing από το Περιστέρι, το οποίο πήγα την τελευταία χρονιά της καριέρας μου, αλλά σε άλλες συνθήκες. Και κατέληξε αυτή η πορεία. Ωραία. Εγώ θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Με τη μία ερώτηση να είναι και λίγο χιουμοριστική, ορμόμενος από μια ατάκα που είπες. Ισχύει πως το μπάσκετ στέρισε από το ποδόσφαιρο τους καλύτερους τερματοφύλακες. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Από το ποδόσφαιρο τους καλύτερους τερματοφύλακες. Ναι. Λόγω ύψους, έτσι. Να είμαι ειλικρινής, δεν την έχω ξανακούσει αυτήν την ατάκα. Δεν ξέρω αν ήμουν καλός τερματοφύλακας. Στο σχολείο έπαιζα. Γενικά, ένας αθλητής σκαμπάζει λίγο απ' όλα, αλλά ποτέ δεν μπορεί να είναι καλός το ίδιο σε όλα. Βλέπω ότι ακόμα και ο Τζόρνταν, όταν πήγε να παίξει baseball, δεν τα πήγε πολύ καλά. Έτσι, παρότι είχε τον ίδιο χαρακτήρα, ήταν ανταγωνιστικός, δούλευε, ήταν κάθε άνθρωπος κάπου έχει μια κλίση και αυτή πρέπει να βρει να εξελίξει. Αλλά δεν είναι κακό σε μικρή ηλικία να δοκιμάζει όλα τα αθλήματα, καμιά φορά είναι και καλό. Δηλαδή, οι περισσότεροι από εμάς κάναμε διάφορα αθλήματα για να καταδείξεις και ποιο αγαπάς ή ποιο σου ταιριάζει. Γιατί καμιά φορά, άμα και ένας γονιός βάλει ένα παιδί από την αρχή, δεν το έχουν πει και οι Αμερικάνοι ψυχολόγοι, αν το βάλει από την αρχή ένα παιδί με το ζόρι μπάσκετ, επειδή είσαι ψηλός, ας πούμε, κλασική έκφραση, το παιδί μπορεί να του γυρίσει ανάποδα και να κουραστεί, να το βαρεθεί. Είναι καλύτερα μόνο του σιγά-σιγά να του δείξει δύο-τρία πράγματα και να επιλέξει μόνο του τι του αρέσει. Μα και ο Αντετοκούνμπο, από ό,τι ξέρω, από ό,τι έχω ακούσει που έχει πει ο ίδιος, με ποδόσφαιρο ξεκίνησε. Ναι. Εντάξει, πεζόντουσαν και εύκολα τη δεκαετία του τότε που μεγαλώναμε εμείς. Ήταν και έτσι λίγο πιο, υπήρχαν λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια. Ήμασταν με το βράδυ έτσι, δεν υπήρχαν κινητά. Με δύο πέτρες ήταν τα τέρματα. Ή όπως έλεγε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, δεν χρειάζεται μια μπάλα και ένα στεφάνι. Χρειάζεται να ξεκινήσεις. Δεν χρειάζεται πολλές πολυτέλειες. Οπότε. Με αυτά τα δύο αθλήματα, έτσι, τότε το ποδόσφαιρο, εντάξει, πάντα ήταν λαοφίλες σε όλη τη γη. Το μπάσκετ έκανε το μεγάλο μπαμ μετά το 87. Και η καλύτερη πάσα στην επόμενη ερώτηση που ήθελα να κάνω είναι αυτό που είπες με τις πέτρες για το τέρμα του ποδοσφαίρου και για τη στεφάνη για τον μπάσκετ. Γενικότερα, όταν ξεκίνησες τον μπάσκετ, ως προς τις υποδομές, πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να ασχοληθεί κάποιος με τον μπάσκετ? Και μιλάω τώρα υποδομές. Που να υπάρχει και μια εξέλιξη, όχι απλά μια στεφάνη και μια μπαλίτσα. Ανοιχτά γήπεδα, με τσιμέντο κτλ. Κοιτάξτε, θα σας πω ότι μπορεί στα γόνατα να μην έκανε καλό ή να χαλάγαν πιο γρήγορα τα παπούτσια, αλλά έβγαζε πολύ ταλαντούχους παίχτες η Αλάνα και βγάζει και θα έπρεπε να βγάζει. Και έβγαζε και πιο σκληρούς παίχτες. Γιατί εκεί πτήρεσε, εκεί είναι το πανεπιστήμιο του αθλητισμού, ας το πούμε έτσι, το 1-1, το 2-2, το 3-3. Οι Σέρβοι και οι Αμερικάνοι, ας πούμε, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Οι Αμερικάνοι το playground και αυτά που ξεκινάνε. Ή να το πω για το ποδόσφαιρο, να το πάω λίγο. Το 2000 πήγαμε στη Βραζιλία και απορούμε καμιά φορά πώς βγάζει τόσους παίκτες. Είδα μια χώρα μέχρι τα μαύρα μεσάνυχτα να παίζει ποδόσφαιρο. Το βόλεϊ να το έχει κάνει ποδοβόλεϊ. Ταράτσες ποδόσφαιρο. Παραλίες ποδόσφαιρο. Με τόσο μάζα. Είναι λογικό κάποιοι αθλητές να ξεχωρίσουν. Ποιο είναι το DNA της χώρας, ας πούμε, πώς τη φιλοσοφία υπάρχει. Τα γήπεδα λοιπόν, εντάξει, δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες. Μπορείς να πάρεις ένα τραυματισμό ή οτιδήποτε. Αλλά φτιάχνανε δυνατούς χαρακτήρες και είναι καλύτερα να ξεκινήσεις από τα αλόνια και μετά να μπεις στα σαλόνια. Είναι αλήθεια. Και έχουμε αλλάξει αρκετά οι εποχές τώρα. Πολύ, όχι αρκετά. Πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα θα μείνω λίγο στο θέμα της αρχής ενός παιδιού στο μπάσκετ. Θεωρείς ότι κάνει πολύ κακό το θέμα το social media, που οι νέοι πλέον δεν βγαίνουν τόσο πολύ να παίξουν, ώστε να βγουν καινούργια ταλέντα? Όχι μόνο στο αθλητισμό. Κοιτάξτε, κάθε πράγμα τα social media, εγώ λέω ότι είναι ένα δίκανο. Η μία κοιτάει έξω, η άλλη κοιτάει πάνω μας. Εξαρτάται από εμάς ποια σκανδάλι θα πατήσουμε. Λοιπόν, πολλοί έχουμε κάνει κακή χρήση, γιατί οτιδήποτε καινούριο μας αρέσει, στην αρχή κυρίως όταν το πρωτομπαίνουμε. Και ίσως η υπερβολική χρήση κάνει κακό. Το να το χρησιμοποιείς σωστά δεν κάνει κακό. Το κακό είναι ότι ακούς κάποιες φωνές που δεν τις άκουγες για τους αθλητές, αναγκαστικά ή όχι, κάποια site ή σχόλια ή οτιδήποτε, τα οποία δεν είναι πάντα ό,τι και να κάνεις, κατηγορούμενος θα βγεις.
Λοιπόν, το συνήθως, έτσι. Λοιπόν, το είπαν και καλή. Αυτά επειδή δεν τα είχαμε, ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένοι. Εντάξει, ό,τι παίζει το ράδιο, η εφημερίδα την άλλη μέρα. Αλλά άμα ήθελε την έβρεση με το ίντερνετ, δεν την γλιτώνει. Το μάτι σου πάει αυτομάτως σε διάφορα τέτοια επίπεδα. Όσοι το χρησιμοποιούν σωστά και μετρημένα, κάνουν καλό. Βλέπουμε ότι μπορεί να κάνει κακό και στα νέα παιδιά. Λέει, έχω ένα φίλο, μετράνε τους φίλους τώρα αν είναι followers ή αν είναι φίλοι στο Facebook. Δεν είναι έτσι φίλοι. Έχω ένα φίλο στην Κίνα, λέει, παίζουμε μπάσκετ. Όχι, θα ρωτήσω από κοντά να παίξει. Εκεί πλάθονται οι χαρακτήρες, εκεί πλάθονται οι άνθρωποι. Και είναι και λίγο εικονικό, δηλαδή, επειδή είναι δημόσιος ο διάλογος συνήθως, όλοι θέλουν συνήθως να διαφωνούν. Ενώ αν μιλήσουν προσωπικά ή σε μήνυμα ή τον άλλο, πολλές φορές οι άνθρωποι είναι καλύτεροι από κοντά. Είναι ένα παράδειγμα της κερκίδας, λέει, καλά, με τόσο κόσμο που σας φώναζε, σας έβριζε, τον άλλο, παιδιά, με τους ίδιους ανθρώπους βγάζαμε και σέλφι στον δρόμο. Ή σε ακραίες περιπτώσεις απλά δεν μας μιλάγανε, αν κάποιος δεν μας χώνευε λόγω παραδικού ενδιαφέροντος ή οτιδήποτε. Είναι λίγο η μάζα, ο όχλος, έτσι, πίσω από το πληκτρολόγιο, δίνει μια ψεύτικη εντύπωση, οι άνθρωποι πιστεύω εγώ ότι είναι πολύ καλύτεροι. Και μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια μαζί με το ίδιο είναι και τα λεπορία της κρίσης, έτσι, που κάνει τους ανθρώπους πιο, τα 10 χρόνια τώρα, που τους κάνει πιο ευάλωτους. Οπότε για τους αθλητές είναι μια παγίδα, σίγουρα είναι μια παγίδα. Και το συζητάμε πολύ. Και υπάρχει και ένας κοντά τριψήφιος αριθμός που έχουν πάει και στο παίδον για απεξάρτηση. Δηλαδή, οτιδήποτε γίνεται πάθος φέρνει ανάποδα αποτελέσματα και αυτό είναι, θέλει προσοχή και από τους γονείς, να μην σταματήσουν ποτέ τις δραστηριότητες στα παιδιά. Και όσο γίνεται, υπάρχει ένας έλεγχος. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να χτιστεί από μικρή ηλικία αυτό, γιατί άμα φύγει μετά την εφηβεία είναι δύσκολο. Και τώρα να πάμε λίγο μετά το Sporting. Έτσι, στο... Τα είπαμε λίγο τον Ολυμπιακό, τα ενδιάμεσα. Να πάμε το... Όταν πήγες στον Ολυμπιακό, πώς ένιωσες. Γιατί που μπήκες μια μεγάλη ομάδα, να το πω έτσι, προφανώς. Και ήταν ένα άλμα στην καριέρα σου. Ναι. Εγώ θα προσθέσω σε αυτό. Θέλω να μας πει ο Δημήτρης το πρώτο του συνέστημα με το που φόρεσε τα ερυθρόλευκα. Ναι, Ολυμπιακοί θα είστε σίγουρα όλοι. Ναι, αλλά. Υπάρχει ένα αλλά. Λοιπόν, για εμάς παρακολουθήσαμε και τους προηγούμενους τελικούς στο Τελ Αβίβ, όλο αυτό το χαμό, ποιος θα πάρει το ευρωπαϊκό και αυτά, ήταν ένα όνειρο, έτσι, το συζητάμε. Δηλαδή, όταν βρίσκεσαι, καμιά φορά ήμουνα στην αρχή, στην προετοιμασία, δωμάτιο με το Φασούλα, τη μισή σεζόν και την άλλη μισή με το Σιγάλα, και έλεγες, όταν τον έπαιρνε ο ύπνος και εγώ και εσύ, καθώς να και κοίταγες ακόμα και έλεγες είναι ο Φασούλας αυτός, δεν θα είναι. Δηλαδή που τον έβλεπα το 87 ή με τον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε. Λες δεν θα είναι, σου φαίνεται σαν ψέμα όταν είσαι νέο παιδί, έτσι, ότι είσαι εκεί. Όλο αυτό ήταν σαν όνειρο. Ο Ιωαννίδης τότε ήταν απλησίαστος, ήταν πάρα πολύ σκληρός. Πηγαίναμε χαρακτηριστικά 30, την πρώτη προετοιμασία, πήγαμε 33 μέρες στο εξωτερικό προετοιμασία. Δύο βουνά χωρίς τηλεόραση, χωρίς ίντερνετ, τηλεόραση ιταλική μάλλον, δηλαδή αχρίαστη. Χωρίς μεταγλώτηση, χωρίς εφημερίδες, χωρίς τίποτα. Με bullying, με 3 ώρες προπονήσεις, με ξύπνημα, με τρέξιμο στην ομίχλη. Δηλαδή ήταν λίγο βάρβαρες οι καταστάσεις, χωρίς κινητά. Στρατός. Συγγνώμη. Στρατός λέω κανονικά. Στρατός, ναι. Εγώ το πρώτο μου κινητό το πήρα το 95, μου το έκανα δώρο στο Παγκόσμιο Εφήβων και την επιτυχία. Τότε στον Ολυμπιακό πήγα το. Εκείνη τη χρονιά πήγα, εκείνη τη χρονιά, 95 πήγα, 90, ναι, ίσως το πήγα ένα χρόνο μετά. Λοιπόν, είναι στρατός κανονικός και ήταν αυτό η φιλοσοφία ότι θα σε φτάσω στα όρια σου για να μπορείς να αντέξεις μετά. Τότε ήταν αυτή η νοοτροπία τότε. Ίδιο φαγητό 33 μέρες, μακαρόνια και κρέας χωρίς καμία αλλαγή. Ήταν δύσκολο, έτσι, αλλά είχε και τις καλές στιγμές, δεν το συζητάμε, εντάξει, ήμασταν τότε... σας είπα, επειδή ο κόσμος δεν είχε άλλα προβλήματα, ασχολιόταν συνέχεια όλο με αυτό το θέμα. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, όπως παλιότερα πάω Κάρι, Θεσσαλονίκη ή άλλες ομάδες. Ασχολούνταν πάρα πολύ με τον μπάσκετ. Ήταν πολύ λαοφιλές. Εντάξει, ακόμα είναι, έτσι. Ναι. Αλλά ήταν και πολύ σκληρό. Όλα τα συναισθήματα ήταν σπουδαία. Και παίζαμε, ας πούμε, Ολυμπιακό Sporting και είχε 12.000 κόσμο. Έτσι, αυτά δεν γίνονται σήμερα. Ήταν φοβερό όλο αυτό. Ξεκίνησα τον πρώτο μου αγώνα, τα έδωσα όλα στην προετοιμασία, πήγα καλά. Στον πρώτο μου αγώνα δοκίμαζε μια άμυνα, είχε πάει στην Αμερική τότε ο Ιωαννίδης και ήθελα να δοκιμάσουμε μια άμυνα περίεργη και το παιδί μας έβαλε 35. και χάσαμε τον πρώτο αγώνα στο Ειρήνη Φιλία στο Τεπούτο.
Και τότε είπε σε όλη την ομάδα: έκανα λάθος που έβαλα τον μικρό για μένα. Ναι. Μάρκαρα και εγώ λίγο, δεν πήγα καλά. Το πήρα πολύ άσχημα αυτό, πολύ προσωπικά. Άρχισε να με ξαναβάλει. Αλλά μετά, επειδή είχαμε τραυματισμούς στους ψηλούς, βέβαια αυτό δεν με ωφέλησε τελικά στην καριέρα μου. Θα πω γιατί. Γιατί εγώ ξεκίνησα 2-3 περιφερειακά. Και αναγκαστικά, επειδή είχα για την εποχή πολύ μεγάλα αθλητικά προσόντα, για την εποχή αθλητικότητα και τέτοια, τότε δεν υπήρχαν, τώρα βλέπουμε περισσότερα παιδιά. Πήγα κάτω από το καλάθι και άρχισα να βαράω και να σπρώχνω τους φίλους. Και επειδή το έκανα καλά, με άφησαν εκεί. Λοιπόν, μπάλωσα και μετά λίγο έξω, λίγο μέσα, λίγο τέτοιο. Μπερδεύεται και να τα λέω, δεν είναι εύκολα όλα να τα βάλεις στο μυαλό. Πρέπει να έχεις μια βασική θέση και να βοηθάει τους υπόλοιπους. Εκεί λοιπόν πήγα στο 4, που έπαιζα περισσότερο χρόνο από ό,τι στην περιφέρεια. Ο Γιάννης δεν άφηνε και να γνωστάρει κανένας εκτός από κανένα δυο. Και το ίδιο μοτίβο κράτησε την επόμενη χρονιά και ο Ιβκοβιτς και άλλαξε σχεδόν τελείως το στυλ μου. Το παιχνιδιό από αυτό που είχα γαλουχθεί, είχα μεγαλώσει στις μικρές εθνικές, που ήταν στην περιφέρεια και πολλά τρίποτα κτλ. Το σούτο ξαναβρήκα στα παλέμαχος πλέον, γιατί όταν πέφτουν οι δυνάμεις, μετά τραβιέσαι προς τα έξω και αρχίζεις τα σουτάκια. Και εντάξει, ήταν φανταστική εμπειρία, φανταστικά χρόνια, δεν το συζητάμε. Έτσι, νιώθω τυχερός που έζησα αυτές τις καταστάσεις στο σύνολο. Τι σου άρεσε πιο πολύ, να πέσεις ξύλο στην άμυνα, να σουτάρεις τρίποντα, να καρφώνεις, αυτό είναι πιο ωραίο. Εθνική παίδων εφήβων, ακόμα και στο YouTube, ότι έχετε τους αγώνες εφήβων το 95 πρώτο του παγκόσμιου, θα δείτε ότι έπαιζα συνέχεια περιφερειακός με ασίστ, με τρίποντα κτλ. Στον Ολυμπιακό ήταν τόσο μεγάλη πίεση και τόσο τέτοιο που άλλαξε τελείως το στυλ, έγινε ξύλο. Κάτω από το καλάθι, γιατί λόγω των τραυματισμών. Μάρκαρα τότε Σάββιτ, κάτι Ντρόμπνια, κάτι παίχτε διπλάσιο από μένα σε μέγεθο. Οπότε πρέπει να τα δώσει όλα από εκεί. Και αν ανταποκριθεί εκεί, βλέπει προποντή τι τον νοιάζει, βέβαια, προποντή να κερδίζει η ομάδα. Δεν τον νοιάζει τόσο να προχωρήσει ένα ταλέντο σε επαγγελματικό επίπεδο, έτσι. Όποιο μπορεί, το τρένο ανεβαίνει. Λοιπόν, όταν λέει δηλαδή, υπάρχει ένα. Όταν λέει ο ένας προπονητής πάνω από όλα η ομάδα, είναι μια λέξη που την αγαπάμε όλοι πάνω από όλα η ομάδα. Αλλά πότε πάει καλά ένας προπονητής, όταν πάει καλά η ομάδα. Όχι όταν πάει καλά ο Δημήτρης ή ο Γιώργος ή ο Παναγιώτης, όταν πάει καλά, όταν κερδίζει η ομάδα, κερδίζει ο προπονητής. Λοιπόν, τότε λοιπόν άλλαξε το στυλ μου τελείως. Σίγουρα θα μπορούσα να κάνω ακόμα καλύτερα πράγματα από αυτά που έκανα, αλλά με αυτές τις συνθήκες και όλα αυτά, λέω δόξα Θεός πάλι καλά, υπήρχαν πάρα πολλά ταλέντα που χάθηκαν. Και πρέπει να είσαι και σκληρός χαρακτήρας να αντέξεις όλα αυτά εκείνη την εποχή. Να κάνω μια ερώτηση σχετικά με την προπόνηση. Είπαμε πριν για τον Ιωαννίδη στα βουνό, δεν είχατε τηλεόραση, δεν είχατε επικοινωνία και τα σχετικά. Ο Άιβερσον έχει βγει και έχει πει, εντάξει τώρα μιλάμε για τον Άιβερσον, καταλαβαίνω τη διαφορά, είναι τεράστια διαφορά, αλλά έχει βγει και έχει πει ότι δεν με ενδιαφέρει καν η προπόνηση, εγώ είμαι εδώ για τους αγώνες. Mm-hmm. Τι ισχύει για ένα παίκτη, ποια είναι η ιδιοσυγκρασία του παίκτη? Εντάξει, τώρα ο Άιβερσον καταρχήν ένα τεράστιο ταλέντο, playground, έτσι. Ναι. Νομίζω ο μόνος που έβαζε παραπάνω από ό,τι από τον Τζόρνταν όταν παίζανε, ναι. Έχει παραδεχτεί και τον Τζόρνταν. Υπάρχουν και παίκτες που και εκεί στην Αμερική δεν προλαβαίνουν και πολύ να προπονηθούν πριν την pre-season. Ούτε εγώ την προλαβαίνω στην Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα όσο παίζανε πριν τον ιό. Πολλά ταξίδια, πολλούς αγώνες, δεν προλάβαινα να προπονηθούν. Τώρα αυτό ήταν ξεχωριστή φιλοσοφία. Το Άιβερσον συνήθως προπονούνται παίκτες. Απλά στην Αμερική περισσότερο ατομικά προετοιμάζουν τον εαυτό τους πριν μπουν στην ομάδα. Στην Ευρώπη περισσότερο ομαδικά. Είναι πολύ πιο ελεύθερο εκεί το παιχνίδι, πολύ πιο ένας-ένας. Οπότε ετοιμάζονται πολύ περισσότερο ατομικά οι παίκτες εκεί. Ωραία, και ήρθε το Triple Crown και θέλω να μου πεις τα συναισθήματά σου γι' αυτό. Όταν έγινε αυτό. Ήταν φανταστικά. Ήταν μια χρονιά που ξεκίνησε τότε με αμφισβήτηση. Χάναμε ακόμα και από μικρές ομάδες της Α1 τότε. Δεν πίστευε κανείς ως τα Χριστούγεννα ότι θα κάνουμε κάτι. Μετά τα Χριστούγεννα όμως άλλαξε η ψυχολογία. Με ένα νικητήριο σου του Νάκη στον ημιτελικό και ένα δικό μου νικητήριο πήραμε το κύπελο Ελλάδα στο ΆΚΑ. Στον τελικό με την Απόλλων Πατρών και εκεί άλλαξε όλη η ψυχολογία. Άμα δείτε ένα βίντεο, υπάρχει που λέει ο Σιγάλος και το πρώτο, φωνάζει το 97. Εκεί άλλαξε όλη η ψυχολογία. Ο Rivers άρχισε να ανεβαίνει πολύ, που ήταν τότε για μας ήταν το παίξ κλειδί και στο Final Four ο καλύτερος παίκτης.
Και ξεπεράσαμε, σπάσαμε δύο έδρες, μία του Παναθηναϊκού, μία του Παρτιζάν και του Παναθηναϊκού για σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι. Ναι. Και πήγαμε στο Final Four. Εκεί, τι να πω τώρα, ήταν φανταστικό όλο αυτό το σκηνικό, τόσες χιλιάδες Έλληνες, φίλοι του Ολυμπιακού τότε. Ήτανε, όταν μια ομάδα έρχεται από κάτω προς τα πάνω και νιώθει ότι δεν έχει κάτι να χάσει, είναι επικίνδυνη. Ήμασταν και ωραία παρέα. Δηλαδή πρέπει να είναι σημαντικό αυτό ότι υπήρχε κορμός παίχτες παλιούς αρκετά χρόνια. Είχαν και τις εμπειρίες από λάθη του παρελθόντος και το timing έπεσε σωστά. Και πήραμε το, και το ευρωπαϊκό. Το πρωτάθλημα, τότε ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλά εκείνη τη χρονιά. Ήταν σε άνοδο η ΑΕΚ του Ιωαννίδη. Παίξαμε τελικό και κερδίσαμε 3-1, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, μετά το ευρωπαϊκό, αν και ξεφουσκώνεις, δηλαδή από δυνάμεις, από ψυχολογία, όλα για ένα μικρό διάστημα, ήμασταν πολύ καλύτερη ομάδα εκείνη τη χρονιά. Και κρίμα που χάλασε αυτή η ομάδα γιατί μπορούσε να συνεχίσει. Εδώ να κάνω μια παρένθεση για το Rivers, να πω και ένα παράδειγμα με τον Μπατίστ, όσοι τον θυμάστε από το Παναθηναϊκό, ότι τις πρώτες τους χρονιές δεν ήταν καλοί τις ομάδες. Και οι δύο μάλιστα μείνανε γιατί δεν βρήκαν άλλους. Θέλει καμιά φορά και λίγο τύχη ή το timing. Εννοείται. Για τον Μπατίστα, ας πούμε, έπαιζε λίγο πάνω από 20 λεπτά. Τώρα αυτό δεν ήταν καλός. Γύρναγε γύρω-γύρω, δεν ήταν τσέντερ. Σε κάποια φάση πήρε ένα τηλέφωνο μόνος του, τον Ομπράντοβιτς, τον Παναθηναϊκό και είπε: κατεβάζω τον πιστό μου, δώστε μου μια ευκαιρία. Ήρθε και έγινε παίχτης 2 εκατομμυρίων. Θέλουν και λίγο, δεν είναι μηχανές και παίχτες. Ζουν πολλά, κυρίως όσοι έρχονται από Αμερική άλλες φορές πρώτη φορά. Θέλουν μια προσαρμογή ή άμα έρχονται από μικρότερη ομάδα σε μεγαλύτερη. Αργούν λίγο πολλές φορές να πάρουν μπρος, αρκεί να το δεις, θέλει και λίγο τύχη, πολύ απλά. Εγώ θέλω να ρωτήσω γενικά για την πίεση που νιώθουν οι παίχτες στα αιώνια ντέρμπι. Και επειδή έχεις παίξει και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ, γενικότερα πόση πίεση νιώθεις είτε φοράς τη φανέλα του Ολυμπιακού και παίζεις με τον Παναθηναϊκό, είτε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και παίζεις με τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ δύσκολα ψυχολογικά αυτά τα παιχνίδια, αλλά οι παίχτες ζούσαμε κιόλας για αυτά τα παιχνίδια. Έτσι. Δηλαδή, έλεγε ο Ιβκόβιτς μια τάκα ότι αυτά τα παιχνίδια είναι κατηγορία εύκολα. Και τον κοιτούσαμε εμείς, λέει, τι εννοεί εύκολα. Είναι εύκολα από την άποψη ότι δεν χρειάζεται να δώσει κίνητρο στους παίχτες σου, όπως θα πρέπει να δώσει όταν παίξει με μια μικρή ομάδα που αν χαλαρώσεις μπορεί να χάσεις ή να μην έχει καλή εικόνα. Γιατί το κίνητρο υπάρχει. Αυτό που θέλει είναι η ηρεμία εκεί. Πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Να σου πω χαρακτηριστικό ότι σε μια ήττα του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού, ο Ιωαννίδης παρέγγειλε και έτρωγε μέσα στο αυτοκίνητο για να μην τον δει κανείς. Δηλαδή, μετά από ήττα, δεν ήταν από σήμερα που θα πάνε τα παιδιά, μιλάω για προ-κορονοϊό εποχή, έτσι, και ελπίζω και μετά. Και καλά κάνω να πίνει και ένα ποτό. Κλεινόμασταν στο σπίτι, γιατί δεν μας έβλεπε ψυχή, δεν κυκλοφορούσε. Προπόνηση μόνο. Και πολύ πίεση. Δηλαδή, για αυτά τα παιχνίδια που έκαναν κακό στα τότε ταλέντα. Αλλά γινόταν ένας χαμός, έτσι, τηλεθεάσεις τρελές. Το οποίο όμως σε αυτόν τον αγώνα του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού δυστυχώς δεν έχουμε τον Ολυμπιακό στην Α1 το τελευταίο διάστημα. Αλλά ακόμα κρατάνε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό είναι διαχρονικό. Και μια ομάδα ή Θεσσαλονίκη ή οτιδήποτε τρέφει και την άλλη, έτσι, ας το πούμε, τον ανταγωνισμό. Προσπαθεί ο ένας να γίνει καλύτερο να φτάσει τον άλλο. Οπότε μακάρι κάποια στιγμή. Το ίδιο θα έλεγα αν συνέβαινε και για το Παναθηναϊκό, να το ξαναδούμε μαζί. Μιας που αναφέρθηκες και στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει δημιουργήσει μια αναπτυξιακή ομάδα για την Α2, θέλεις να μου σχολιάσεις λίγο την απόφαση αυτή? Όχι ιδιαίτερα, γιατί θα σας πω, γενικά τι δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει που άλλαξε όλο το στυλ του μπάσκετ. Δηλαδή, εμείς είχαμε ότι από μια θέση και πάνω πας στο κόρατς, παίζεις Ευρώπη, κυνήγαγες τους στόχους σου και δεν ήταν κάτι δεδομένο. Τώρα με τα συμβόλαια αυτά με την Ευρωλίγα που αλλάξαν όλα είναι σαν να παίζεις για να παίζεις από μια θέση και μετά ή στην Ελλάδα, έτσι. Άλλες φορές δεν πέφτουν ομάδες, άλλες φορές ανεβαίνουν γιατί άλλος δεν έχει λεφτά, άλλος οτιδήποτε. Όλα αυτά είναι και παράλληλα και παράγοντα και της οικονομικής κρίσης, έτσι. Δεν είναι λογικό να πρέπει να προσαρμοστείς. Αλλά τότε υπήρχαν πολλές μεγαλύτερες ομάδες με ανταγωνισμό. Εγώ θα πω ότι για το καλό όλων, καλό είναι μεγάλες ομάδες γιατί δεν έχουν πολυτέλεια να, αυτή τη στιγμή να λείπουν, να βρίσκονται μαζί. Το ίδιο επαναλαμβάνω θα έλεγα για οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα, εφόσον τηρεί και τους κανόνες φυσικά και τους νόμους και όλα. Τώρα τι να πω, δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο για το αυτό, την Α2.
βλέπουμε και ελπίζουμε να ξαναδούμε. Βλέπουμε τις δύο ομάδες μας αυτές, τις δύο των Ολυμπιακών Παναθηναϊκών, βλέπουμε τουλάχιστον στην Ευρωλίγκα. Εγώ θέλω να μάθω τώρα. Α, Ηλία, πες, Μιχάλη. Να πω εγώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εγώ θέλω να μάθω για το ματς της καριέρας σας που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Λόγω, εντάξει, είναι αρκετές στιγμές, πολλές οι καλές. Λόγω ηλικίας, θα πάω το πάλι πίσω στο 95 Εθνική Εφήβων και είναι ο τελικός στην Αυστραλία. Γιατί αυτό δεν έχει ξαναγίνει και δεν νομίζω να ξαναγίνει και ποτέ, ή δεν θα ζούμε εμείς άμα ξαναγίνει. Να έχει 20.000 παιδιά, 20.000 κόσμο και 10.000 απ' έξω και να δουν εφήβους. Έτσι, και να είναι μόνιμα όλα τα πρωτοσέλιδα, το πούλμαν αστυνομία, ελικόπτερα για εφήβους. Ναι, ναι, αυτά λοιπόν επειδή ήταν κάτι συναισθήματα που ούτε σε ταινία δεν τα βλέπαμε αυτή την πορεία. Όλη αυτή η πορεία το παγκόσμιο το 95 μέχρι το τελικό που το κατακτήσαμε ήταν το ξεχωρίζω αυτό το συνέστημα με την εθνική ομάδα. Συν την πρώτη μου Ολυμπιάδα το 96 στην Ατλάντα, έτσι επειδή βρέθηκα και δίπλα στο Μοχάμε Τάλι και στην όλη αυτή η τελετή μαζί με τελετή στο 2004 στην Αθήνα που είναι ξεχωριστά συναισθήματα εκτός του γηπέδου, του συγκεκριμένου του μπάσκετ, αλλά είναι συναισθήματα που ονειρεύεται κάθε αθλητής, έτσι, φανταστικά. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στον Παναθηναϊκό τώρα. Έχεις παίξει, έχεις συμφωνήσει με την ομάδα, έχεις μπει για τα καλά. Φτάνουμε 2007. Mm-hmm. Και συμπληρώνονται 10 χρόνια από τότε που έχεις κατακτήσει το Triple Crown με τον Ολυμπιακό. Και κατακτάς ένα ακόμα Triple Crown με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Πόσο δύσκολο είναι για έναν παίχτη να καταφέρει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος για να φτάσει σε αυτό που έκανες εσύ. Θα σας πω, εντάξει, στο... και γι' αυτό τότε είχα πει θα πάρω λένε το 17 και θα σταματήσω. αλλά δεν το έκανα. Στον ομαδικό αθλητισμό θέλει και λίγο τύχη. αλλά έτσι, δηλαδή να πούμε τώρα ότι ο Γκάλης, ο οποίος έχω την τιμή να είναι, είμαστε οικογενειακοί φίλοι. Ένα από του λίγους ανθρώπους που έτσι έχουμε στενή επαφή. Ότι δεν έπαιξε στην Ολυμπιάδα ή δεν πήρε ευρωπαϊκό και πήρα εγώ, πάλι δεν έχω καμία σχέση με τον Γκάλη παιχτικά. Δεν προφορά, έτσι. Θέλει και λίγο τύχη, είναι το timing. Είναι συγκυρίες. Θέλει συγκυρίες, είναι το timing και είναι πολλά. Αλλά σίγουρα όσο περισσότερα χρόνια κρατιέσαι σε υψηλό επίπεδο, τόσο ανεβάζει τις πιθανότητές σου να κατακτήσεις τίτλους. Αν έπαιζα 2 χρόνια στον Ολυμπιακό και 2 χρόνια στον Παναθηναϊκό, πιθανόν να δεν θα προλάβαινα πρωταθλήματα πολλά κτλ. Yeah. Όσο κρατιέσαι σε υψηλό επίπεδο, σίγουρα αυξάνονται οι πιθανότητές σου. Αλλά καμιά φορά είναι και το timing να έχεις καλούς συμπαίκτες και να έρθει η επιτυχία. Εδώ θα πω κάτι, ότι στην Εθνική Αντρών δεν ήμουνα σε ομάδα που να πήρε μετάλλιο, αλλά ήμουνα μόνιμα σε ομάδα που ήταν σχεδόν στην τετράδα με τρομερούς αντιπάλους. Γι' αυτό τώρα 10 χρόνια ας πούμε, που δεν μπορούμε να πούμε στην 8η τετράδα, είναι το βλέπεις τότε το θεωρείς δεδομένο, αλλά δεν είναι δεδομένο. Είναι επιτυχία. Εκεί λοιπόν για ένα πόντο, μια παράταση, ένα rebound, μια χαμένη βολή δικιά μου το 98 στο παγκόσμιο, πάλι μπορεί να γίνεις παγκόσμιο πρωταθλητής. Εκεί λοιπόν δεν καταφέρνεις κάτι. Είναι το θέμα της τύχης, της συγκυρίας, της στιγμής, του ενός rebound που λέμε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, η αποτυχία από την επιτυχία είναι καμιά φορά μια κλωστή. Αλλά όσο είσαι σε υψηλό επίπεδο, είναι καλό. Τότε το 2007, εκείνη τη χρονιά δεν είχα μεγάλη συμμετοχή. Πήραμε το ευρωπαϊκό στο ΆΚΑ, αλλά έπαιξα πολύ καλά στο τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος. Που και τότε μου ήρθε μια πολύ μεγάλη οικονομική πρόταση να μείνω στον Παναθηναϊκό, αλλά επέλεξα να πάω στην ΑΕΚ για να έχω μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής. Έχεις τελικά. Έλα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί μ' αρέσουν αυτά και είχα ρωτήσει το ίδιο πράγμα και τον Αντώνη Νικοπολίδη σε μια άλλη συνέντευξη που είχα κάνει εγώ. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για έναν αθλητή να αλλάζει στρατόπεδο, να πηγαίνει σε έναν αιώνιο αντίπαλο. Γενικότερα, υπάρχουν προβλήματα, ας πούμε, στην καθημερινότητά του, γιατί ξέρουμε, στην Ελλάδα ζούμε, υπάρχουν και υγρασία εγκέφαλη που είναι λίγο κρυστόμυαλη. Τον πρώτο χρόνο είχα και εγώ και όλη η ομάδα, γιατί τότε, μάλιστα τότε υπήρχε η κρίση του μπάσκετ, λέγαμε. Ποια ήταν αυτή, ότι φτιάχναν τα γήπεδα για την Ολυμπιάδα και έπαιζε ο Ολυμπιακός στον Κορυδαλό με τον Παναθηναϊκό στο Sporting. Το Sporting, εγώ με κυνηγάει από πίσω, έχω παίξει 3 φορές διαφορετικές. Μία με το Sporting, μία με τον Παναθηναϊκό και μία με την ΑΕΚ. με 3 διαφορετικές ομάδες το Sporting.
Ήταν δύσκολο, ερχόντουσαν, γράφανε συνθήματα έξω από το γήπεδο. Ή ακόμα και σε πανηγυρισμού στο πρώτο πρωτάθλημα είχε γίνει μια φασαρία στα μπουζούκια, όχι με μένα, με ανθρώπου για μένα όμω. Γράφανε πολλά συνθήματα, γιατί τα συνθήματα των αντιπάλων μπορεί να τα αντέξει, τα έχει μάθει. Άμα είναι τα συνθήματα των ίδιων, των δικών σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, αλλά επειδή και όλα τα παιδιά, και ο Μπράντοβιτ και ο συγχωρεμένοι τότε ο Παύλο και ο Θανάση λέγανε στον κόσμο τα καλύτερα για μένα. Με σκυμμένο κεφάλι και δουλειά, σιγά σιγά άλλαξα το κλίμα με αποκορύφωμα το τελευταίο αγώνα. Έτσι είναι ο κόσμος. Υπάρχει και μια ταινία με την Ρένα Βραχοπούλου. Έλα αγόρι μου, έλα αγόρι μου, έλα αγόρι μου, όταν φτάνει να βγάλει τον γκολ. Αλλά είναι τα συναισθήματα, οι αθλητές πρέπει να κάνουν υπομονή με τον κόσμο και να κοιτάνε όσο μπορούν τη δουλειά τους και αυτό που κάνουν. Και αν είναι καλή και σωστή, το σε βάθος χρόνου θα φανεί. Ήταν δύσκολο να αποφασίσεις να αλλάξεις στρατόπεδο. Βέβαια, έχεις ένα κενό ενός χρόνου στο Μακεδονικό, αλλά και πάλι. Στο Μακεδονικό έπαιξα καλά, είχα 17 πόντους μέσω όρο. Εκείνη τη χρονιά, επειδή είχα χάσει τον πατέρα μου, έπρεπε να μείνω στην Ελλάδα. Αλλιώς θα πήγαινα κανονικά να πάω στο Ταουπρές. Αυτή η μεταγραφή πώς έγινε. Την έχω εκμεταλλευτεί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Παλιότερα εννοώ. Πήγα εκείνη τη μέρα να πιω ένα καφέ απλά στο μάνατζερ μου τότε. Χωρίς να γνωρίζω τίποτα. Υπήρχε ένα κόλπο τον μάνατζερ που υπάρχει ακόμα. Προφανώς υπάρχει ακόμα. Που λένε σε κάποιους προέδρους: θα έχω τον Παπα-Νικολάου εδώ στις 12. Πάρε ένα τηλέφωνο 12 και 10. Λοιπόν, τυχαία. Πήγα τότε λοιπόν να πιω ένα καφέ απλά με τον μάνατζερ μου. Και παίρνει ο Θανάσης, ο συγχωρημένος τηλέφωνο, στο σταθερό τον μάνατζερ. Και του λέει κάτι για τον Καλαϊτζή. Τώρα σαν δικαιολογία. Και του λέει: έχω και τον Παπα-Νικολάου εδώ. Και λέει: να δώσουμε να του πω ένα γεια. Και του λέει, έλα να πιούμε ένα καφέ. Α, ωραία. Λοιπόν, εγώ μείνω κίνησα και τρίνησα. Εντάξει, όλος ο τύπος τότε έγραφε ότι γεννάω στον Ολυμπιακό. Και πίστευα και εγώ αυτό θα γίνει. Λέει, να πιούμε ένα καφέ. Κλείνω το τηλέφωνο, του λέω, το μανατζέρ μου, πού να πάω, είσαι τρελός, θα γίνει χαμός. Μου λέει, πάμε, είναι ντροπή, λέει, οι πρόεδροι σε κάλεσαν, πάμε να πιέσαι ένα καφέ. Στην διανέξοδο στα γραφεία και φεύγουμε. Μην πω, δεν σου πει κανένα τίποτα. Πάω εκεί και τα έχουν όλα έτοιμα. Συμβόλαια, ιστορίες, όλα κομπλέ. Προτάσεις. Γραφέ το, είχαν έτοιμο. Εκεί τώρα είναι και η γυναίκα μου. Τώρα θα μου πεις μετράει η μαρτυρία της γυναίκας σου, αλλά και πάρα πολύ. Δεν ήθελα να υπογράψω, όχι ότι δεν συμβόμουν να έχω σαν μια μεγάλη ομάδα, αλλά για αυτούς τους λόγους που λέγατε. Και είπα στο μανατζέρ μου, πάρε τον κύριο Σόμπο της επιτόπου τηλέφωνο μπροστά μου. Μέσα από τη VNX. Και είπε, εμείς δεν είμαστε έτοιμοι, ας πάει εκεί. Λοιπόν, δηλαδή, καμιά φορά γράφουν οι εφημερίδες ότι γυρνάει ή κάνει δείχνη, αλλά πραγματική πρόταση δεν υπάρχει. Ή καμιά φορά γίνεται μια πρόταση στους παίχτες για τα μάτια του κόσμου, η οποία είναι σαν να σου λέει φύγε. Ήταν σε μια αλλαγή τότε ο Ολυμπιακός. Παρ' όλα αυτά, εκείνη τη μέρα δεν ήμουν καλά. Δηλαδή, ενώ μου λέγανε όλοι συγχαρητήρια, μπράβο, η γυναίκα μου τον Αντάλο, οικονομική προσφορά πολύ καλή για την εποχή τότε αυτά. Σε σχέση με τις άλλες, μέσα δεν ήμουν έτοιμος. Έγινε ακριβώς με τον τρόπο που σας το είπα. Λοιπόν, είναι ο Τάσος Μπελμπαλταδάκης η χαμάντζερ, μπορείτε να σας το επιβεβαιώσει άμα κάποια στιγμή μιλήσει μόλις. Λοιπόν, και είπα μάλιστα, αφήστε δύο μέρες να αλλάξω κινητό. Μην τα ανακοινώσετε ακόμα, αλλά ο Θανάσης και ο Παύλος δεν κρατιόντουσαν. Με τόση αγάπη και τρέλα με την καλή έννοια που είχαν την ομάδα, πέραν τους δημοσιογράφους και λέγανε είμαστε κοντά στον Πουμανικό, δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Εντάξει, η πρώτη χρονιά ήταν πολύ δύσκολη, αλλά μπήκα σε μια οικογένεια. Πραγματικά αυτό που λέγανε τότε η οικογένεια του Παναθηναϊκού το εννοούσανε. Δηλαδή είχαν ήταν κοντά στους παίχτες, ερχόταν κάθε μέρα στην προπόνηση. Σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ καλά. Ένας κορυφαίος προπονητής, πάλι ο Μπράντοβιτς, που έμαθα πολλά δίπλα του. Πήραμε πρωταθλήματα, πήραμε κύπελα. Να πω ότι έπεσα στην αρχή σε καλή περίοδο και στον Ολυμπιακό και έπεσα σε καλή περίοδο και στον Παναθηναϊκό. Οπότε όλα αυτά που είπαμε δεν είναι δεδομένα. Για να μείνω στον Παναθηναϊκό, θέλω το σχόλιο σου για τους αδελφούς Γιαννακόπουλους και για τον Ζέλη Μυρομπράντοβιτς. Γιατί ο Σονάνη τους ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς. Κοιτάξτε, ο Παύλος και ο Θανάσης, όσοι αναζητήσουν πλέον στο ίντερνετ, όσοι δεν τα έχουν ζήσει, είχαν χαλάσει πάρα πολλά χρήματα χωρίς αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή όταν ήρθε ο Μπράντοβιτς, βρήκανε την ησυχία τους. Δηλαδή, ακουμπήσαν κάπου την ομάδα. Λειτουργούσε και σαν πρόεδρος. Όχι ότι πλήρωνε αυτός τους παίχτες, αλλά όλα τελειώναν εκεί, σβήναν εκεί. Δεν χρειαζόταν να παρέμβουν οι ίδιοι. Και άσχημα να πήγαινε η ομάδα, τους ηρεμούσε
Πίτσο λέει αφήστε, εγώ είμαι εδώ. Ή αν πίστευε ότι πρέπει να μπουν εγκάζια, εγώ είμαι εδώ. Είχε πάρει όλα τα κλειδιά του Παναθηναϊκού, ας το πούμε έτσι, και έκανε το κουμάντο, όχι προφανώς τα συμβόλαια των παιχτών, επαναλαμβάνω, αλλά είχαν ηρεμήσει πλέον οι άνθρωποι από το να ελέγχουν τι κάνει ο προπονητής, την αμφισβήτηση κτλ. Αγαπήθηκε από τον κόσμο ο Μπράντοβιτς, οπότε στηρίχτηκε. Δεν είχε το άγχος της απόλυσης, γιατί υπάρχει, νομίζω, ένας ο Φέρκης, δεν θυμάμαι ποδοσφαιρικός, το έχει πει αυτό, ότι υπάρχουν δύο είδων προπονητές, αυτοί που έχουν απολυθεί και αυτοί που θα απολυθούν στο μέλλον. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν, ο Μπράντοβιτς ήταν σε εξαιρέσεις αυτές, ένιωθε ασφάλεια, οπότε μπορούσε να χτίζει μετά, την κέρδισε τον πρώτο χρόνο, έτσι. Μπορούσε να χτίζει με μεγαλύτερη ηρεμία την ομάδα, να κάνει τις προσαφαιρέσεις που ήθελε και να φέρνει συνέχεια επιτυχίες. Νομίζω ότι ήταν φανταστικοί άνθρωποι. Κάθε την προπόνηση, ότι έχει θέλει τίποτα η οικογένειά σου κτλ. Δεν ήταν μόνο. Και άλλοι είχαν χρήματα, ήταν φοβεροί άνθρωποι. Και γι' αυτό είναι και σεβαστοί και όσο ήταν εν ζωή και ακόμα από τους φιλάθλους όλων των ομάδων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς να πει κάτι κακό για τον κύριο Παύλο και τον κύριο Θανάση. Έτσι είναι. Ισχύει αυτό. Εγώ θα πάω σε ένα άλλο θέμα, για την εθνική. Έχεις αντιπροσωπεύσει την εθνική Ελλάδα σε Ολυμπιάδες. Πώς νιώθει ένας παίκτης όταν φοράει τη φανέλα με το εθνόσημο και βγαίνει στο παρκέ στην Ολυμπιάδα συγκεκριμένα, γιατί δεν θα γίνουν φέτος οι Ολυμπιακοί αγώνες και υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα από πολλούς αξιωματούχους της ΔΟΕ για το τι προσφέρει η Ολυμπιάδα στους νέους αθλητές. Εντάξει, η Ολυμπιάδα είναι και μια ιδέα που προσφέρει πάρα πολλά, έτσι. Δεν πρέπει να αμφισβητούμε την ιδέα των Ολυμπιακών Αγώνων και τι έχει προσφέρει σε όλο τον κόσμο. Μέχρι και οι πόλεμοι σταματάγανε, η Ολυμπιακή και η κυρία, για την Ολυμπιάδα. Το εθνόσημο τώρα, θα σας πω, εμείς γαλουχηθήκαμε, εγώ πρόλαβα στην εθνική, τον Γκάλι στην εθνική τον πρόλαβα. Τον πρόλαβα λίγο σαν αντίπαλο όταν ήμουν εγώ σπόρνιο και στον Παναθηναϊκό, τελευταία τη χρονιά την πρώτη δική μου. Τελευταία τη χρονιά αυτή στην Α1 με τον Παναθηναϊκό, εγώ στο σπόρνιο την πρώτη δική μου. Το πρόλαβα Γιαννάκη, Φασούλα, Φάνη, όλους τους υπόλοιπους. Και είδαμε ότι δεν υπήρχε τότε αμφιβολία αν θα πας ή δεν θα πας στην εθνική. Δηλαδή ήταν δεδομένο ότι θα πας. Με τα χρόνια αυτό, λίγο μετά όσο και άνοιξε και η αγορά του NBA και πήγαν πολύ περισσότεροι Ευρωπαίοι, άρχισε να μπαίνει αυτή η αμφισβήτηση ότι και λίγο χρειάζομαι ξεκούραση και λίγο αυτό και λίγο μάλλον και μην έχω κανέναν τραυματισμό. Οπότε εμείς το θεωρούσαμε την εθνική, το θεωρούσαμε αυτονόητο. Δηλαδή πιο σίγουρα θα παίξουμε στην εθνική. Από τη σημερινή. Από παρά να παίξουμε στην ομάδα μας. Okay. Λοιπόν, υπάρχουν μαρτυρίες, ο Στέλιος ο Μαχαίρας που είχαμε τότε, ας πούμε, να του έχω πει εγώ προσωπικά, κρύψω ότι έχω πυρετό ή κάνε ενέσεις ότι πονάει, παρά να πεις ότι έχω το ανάποδο. Ήταν συναισθήματα φοβερά, έτσι, και όταν ακούσαμε εθνικό ύμνο και αυτά. Δεν το λέω τώρα, εντάξει, αυτή, καθένας μπορεί να λέει για αυτές τις κουβέντες. Αλλά το νιώθεις όταν παίζεις έτσι για την πατρίδα, σου αισθάνεσαι περηφάνεια. Και την νιώθεις και περηφάνεια ακόμα και τώρα, γιατί και στιγμή όταν τα ζεις, γίνονται όλα τόσο γρήγορα, τα θεωρείς δεδομένα. Όταν μεγαλώνεις όμως, τα σκέφτεσαι με νοσταλγία και περηφάνεια. Και τώρα πάμε στη μετά εποχή, εγώ τη λέω, και ζωή μπάσκετ. Πάμε φυσιολόγια. Πώς ήταν? Γιατί πολλοί αθλητές, εμένα προσωπικά, μου έχουν πει ότι είναι πολύ δύσκολη η μετάβαση. Θα σας πω. Είναι αυτό που, να επανέλθουμε λίγο στο ζεις αθλητικά, πολλά από τα θέματα που τα έχουν επαγγελματίες οι αθλητές, τι γίνεται. Οι αθλητές είναι επαγγελματίες και ακόμα και τα παιδιά που παίζουν τώρα και προσπαθώ να τους το πω, είναι ότι ζούμε σε ένα εικονικό κόσμο ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Μιλάω για των μεγάλων ομάδων. Έχουν καλύτερη προσδόκιμο επαγγελματικής κατάρτισης μελλοντικής παίχτες μεσαίας κλάσης και μικρότερες, γιατί κάνουμε και μια δεύτερη δουλειά ή τρίτη, παρά η πρώτη, και θα το εξηγήσω. Ότι όταν βγει 35 ένα μέσο όρο ο επαγγελματίας έξω, έχει το εφόδιο της αγωνιστικότητας, δεν έχει κανένα άλλο εφόδιο. Δεν τον αφήνουν να σπουδάσει σε χρονικά, συνήθως, να πάει στην γυμναστική ακαδημία που έχει κερδίσει. Δεν ξέρει τι είναι τιμολόγιο, δεν ξέρει τι είναι εμβόλια. Του τα κανονίζουν, αλλά αυτοί του λένε πάει, παίξε, ταξίδεψε, κοιμήσου. Ζεις έναν επίπλαστο κόσμο, δύσκολο κόσμο, θαυμαστή, αλλά η ζωή μετά είναι αλλιώς. Και δεν προετοιμάζει. Γι' αυτό είπα πριν, επανέρχομαι στην αρχή της κουβέντας, ότι θα έπρεπε να συνδυάζονται
τα μαθήματα και όλα αυτή η επαγγελματική κατάρτιση ή η αξιοποίηση των χρημάτων που σωστή, γιατί πέφτουν διάφοροι πονηροί δίπλα-δίπλα γύρω μετά. Με μια κλασική έκφραση, βάλω εσύ τα χρήματα να βάλω εγώ την ιδέα να ανοίξουμε ένα καφέ. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο κλασικό από όλους. Καφέ, παπάδικο, τον Ατάλο. Όλοι. Λοιπόν, οπότε τα εφόδια τους μετά για ένα διάστημα είναι δύσκολα. Συν ότι έχουν μάθει ένα τρόπο ζωής που η καρδιά ακόμα χτυπάει πολύ γρήγορα, θέλουμε κάτι να κάνουμε. Το υπάρχει η πλασματική φράση να μείνω με την οικογένειά μου. Όλοι θέλουμε να είμαστε με την οικογένειά μας. Αλλά αν είσαι 24 ώρες με την οικογένειά σου, ούτε η οικογένειά σου θέλει, ούτε εσύ. Αλλάζουν τα πράγματα. Τα ανάποδα. Όλα θέλουν μέτρο. Λοιπόν, θέλει, όταν έχει μάθει να ταξιδεύει, να λείπει, να κάνει, δεν μπορεί να κάτσει τον καναπέ για πολύ. Θα κάτσει ένα χρόνο, να κάτσει ένα χρόνο, το είχε ανάγκη, το δικαιούσε. Έτσι, θα πρέπει όμως να επανέλθει και μάλιστα επειδή είναι και πρωταθληματικοί χαρακτήρες, θέλουν να κάνουν κάτι να είναι στο φως. Θα του λείψει αυτό. Βλέπετε, ακόμα και ο Τζόρνταν, αν τον δείτε, όταν βάζει τα κλάματα, πιστεύω σίγουρα του λείπουν. Και πόσε φορέ είπε, τα παρατάω και ξαναγύρναγε. Ναι. Και στην Ουάσιγκτον και να τα δει, το έχω ζήσει και με Έλληνες. Άντε ο Φάνης Χριστοδούλου, άντε να τα παρατήσω, ήθελα να γυρίσει. Άντε ο Φάνης να σταματήσω κουράστηκα, ήθελα να γυρίσει. Είναι τρόπο ζωή. Είναι ένα μικρό θάνατο, α το πούμε έτσι, του αθλητή. Δεν είναι εύκολη η ζωή του. Έχει μάθει, μαθαίνει με 20 ετία αναλόγω όταν ξεκίνησε περίπου. Και μετά πρέπει να βγει έξω να κάνει κάτι άλλο, να σταματήσει να τρέχει και να παίζει και να κάνει κάτι άλλο. Οπότε πρέπει αυτό να το προετοιμάσει από πριν. Ασχοληθεί με κάτι άλλο. Σωστά. Τι έχουμε άλλο, παιδιά? Άλλο, παιδιά, λοιπόν. Έχουμε πολλά. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα για Ολυμπιακό. Γιατί όπως είπα, είμαι και Ολυμπιακός. Έτσι δεν το έκρυψα. Λοιπόν, εγώ θέλω να μάθω κάποιο σχόλιο, να πεις κάποιο σχόλιο για τον David Rivers και τον Milan Tomic. Δύο ανθρώπους που ο καθένας έπαιξε το δικό του ρόλο στην ιστορία της ομάδας. Να μάθουμε πράγματα που ίσως δεν γνωρίζουμε. Να πω μια ιστορία με τον Τόμιτς. Όταν πρωτοπήγα ήταν από τα ενδάλματα μαζί με Τάρδατς Νάκη, τότε που ήταν η βάση του Ολυμπιακού. Και μας είχε φερθεί πολύ καλά ο Μίλαν. Ο Μίλαν ήταν πολύ απαιτητικό στο γήπεδο. Έβαζε πολύ τις φωνές. Αλλά είχε πολλά ηγετικά χαρακτηριστικά. Ενώ δεν πήδαγε, δεν έτρεχε. Δηλαδή έλεγες πώς παίζει μπάσκετ και είχε τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο ταλέντο, τέτοια ψυχολογία που έβαζε ηγετικά χαρακτηριστικά. Ο Rivers όταν ήρθε στα αποδυτήρια, εκεί είδαμε μια χαρακιά εδώ τεράστια και το πρόσωπο κάπως. Και λέμε τι έγινε, δεν το είχαμε δει. Νομίζω είχε έρθει από τη Γαλλία τότε. Είχε τρακάρει και είχε φύγει από το παρπρίζ μπροστά και του είπαν θα πεθάνεις. Λοιπόν, και όχι απλά θα ξαναπαίξει, θα πεθάνει. Και όχι απλά ξανάπαιξε, αλλά έκανε και φοβερή καριέρα. Και ήταν και την πρώτη χρονιά, εντάξει, πήραμε το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό μόνο. Από τη δεύτερη χρονιά και το τρίτο γράμμα ήταν φανταστικό. Ήταν φοβερό, δηλαδή αν δεν είχε αυτό το ατύχημα, τον Αντάλλο, μπορεί και αυτό να ήταν στο NBA να έκανε άλλη καριέρα. Και ήταν και φοβερό άνθρωπο, πολύ ήρεμο και ήσυχο και πράο. Δηλαδή, όταν με τους Αμερικανούς είναι ένα θέμα και άμα μπλέξουν και πολύ μαζί, λόγω άλλης νοοτροπίας. Ναι. Μπορεί να είναι μια βόμβα καμιά φορά. Έχουν τελείως διαφορετική νοοτροπία. Αυτός που είχε έρθει έτσι ήταν πιο οικογενειάρχης, πιο ήσυχος. Ταιριάξε στα πάντα με το κλίμα του Ολυμπιακού τότε και ήταν ένας φανταστικό παιδί. Ένα άλλο φανταστικό παιδί που γνώρισα που δυστυχώς χάθηκε ήταν ο Φόρτ. Ναι. Τον Ολυμπιακό. Έτσι, μεγάλος παίχτης εξίσου. Τεράστιος, το γνώρισα και ως αντίπαλο στο Περιστέρι και ως συμπαίχτης στον Ολυμπιακό. Έρχονταν κάποιες φορές στο σπίτι μου με τα παιδάκια του και στεναχώρηθηκα πολύ, είχε το πρόβλημα υγείας. Και αυτός φανταστικό παιδί και τεράστιος παίχτης. Θέλω να σου ρωτήσω ποια είναι κατά τη γνώμη σου... μιλάω. Συγγνώμη. Προφανώς. Θα σου ρωτήσω ποια είναι για σένα η καλύτερη πεντάδα Ευρωπαίων και καλύτερη πεντάδα Αμερικάνου στο NBA. Τώρα, όλων των εποχών. Ναι. Εντάξει. Κοιτάξτε, θα σου πω ότι το όλων των εποχών έχει διαφορές. Δηλαδή, ένα Fiat του 90. Έχει δίκιο. Είναι Fiat, αλλά ένα Fiat του 2020 γιατί σα ακούω αυτές οι κρίσεις. Να καταλάβετε, να σου πω κάτι. Ότι υπάρχουν. Ωραία, ναι. Ότι υπάρχουν. Όχι, θα απαντήσω. Γιατί υπάρχουν ακόμα και στα παγκόσμια ρεκόρ. Α πάμε στο Στίβο.
δεν είχε τα καρφιά στα παπούτσια το 1980. Όποιος τα έχει σήμερα, δεν είχε το ύψος του πατήρα, δεν είχε τη διατροφή, δεν είχε τη γυμναστική, δεν είχε τέτοια. Οπότε πρέπει να το, κάθε πράγμα να το συγκρίνουμε την εποχή του. Σκόρπια θα πω, Διαμαντίδη, Φάνη Χριστοδούλου, Γκάλι, Παπαλουκά, αναθέσει τώρα, έτσι, Φασούλα, αλλά σίγουρα θα δικήσω πάρα πολλούς, σίγουρα. Σίγουρα, είναι πάρα πολύ, τώρα λέμε ενδεικτικά. Πάρα πολύ. Το NBA, Jordan, Magic, με οποίους μεγαλώσαμε, με σκέλος, Larry Bird, έτσι, γιατί έχουμε ο καθένας τις εικόνες του, σκέλος, έτσι. Magic, Jordan, Larry Bird, Hakeem Olajuwon, θα βάλουμε και το Barclay και το LeBron. Δεν χωράνε, έτσι. Τουλάχιστον εκεί δεν μας ακούνε. Εδώ μπορεί να μας ακούσουν για να παρεξηγείται κανένα. Τώρα αυτό μου δίνει, που δεν χωράνε, μου δίνει πάσα γιατί είδα πριν 2-3 μέρες το ESPN έβαλε τις καλύτερους παίχτες όλων των εποχών. Το έκανε έτσι. Και έβαλε και πολύ συζητήθηκε που έβαλε το Kobe Bryant στο νούμερο 9. Και έγινε πανικό στην Αμερική. Ναι, όχι μόνο. Νομίζω ότι είναι για παραπάνω ο Kobe. Και εγώ ναι. Δηλαδή, όχι, επειδή, δικιά μου άποψη, ναι. Όχι επειδή πέθανε και συνήθως που συγχωρείται αυξάνεται και η αναγνώριση με τα θάνατο που λέμε. Γιατί το άξιζε, σίγουρα είναι για παραπάνω. Και βάλαν τώρα και ενεργούς παίχτες. Δηλαδή βάλαν τον Αντετοκούμπο στο 27, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Και είναι σχεδόν στην αρχή του. Δηλαδή έχει πολύ να δώσει ακόμα. Έτσι, οπότε δεν μπορεί ναι, να δεν είναι δίκαιο. Δεν μπορεί να κρυθεί ακόμα σαν όλων των εποχών. Όταν σταματήσει η καριέρα του, μπορεί να μπει να δούμε πού έφτασε στο όλο των εποχών. Πόσα πρωταθλήματα θα πάρει, τι θα κάνει, πόσα MVP θα πάρει, τι έχει προσφέρει στην ομάδα του κτλ. Νομίζω ότι αυτό είναι μια συζήτηση που υπήρχε και όλα πια ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού. Βάζαμε το 87 του μπάσκετ, βάζαμε το 4 του ποδοσφαίρου ή το 5 του μπάσκετ ή οτιδήποτε. Και τελικά καταλήγαμε ότι τι είχε μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο και άφησε μεγαλύτερη παρακαταθήκη. Μόνο έτσι μπορούσαμε να το μετρήσουμε. Δεν μπορεί να μετρήσει τώρα να πάρει τον αθλητισμό πριν υπήρχαν στο μπάσκετ Καλιγκάρη ή ο Σχορεμένο ο Κολοκυθά. Ποιο να του δει αυτό παίκτη με τι παπούτσια παίζανε. Εδώ μα λέγανε ότι ο Μπογατσιώτη μα τρέχει τα αλήθεια ότι η βασική πεντάδα έτρωγε κρέα και ένα πληρωματική φασολάκι. Λοιπόν, θα βάλει αυτού του παίκτε να λαδερά. Θα λέγει, συγγνώμη. Λοιπόν, κρέα και λαδερά, ίσια. Μια οικονομία. Μπορεί να βάλει αυτού του παίκτε να του συγκρίνει με το σήμερα. Και έχει αλλάξει και πάρα πολύ τον μπάσκετ, έτσι. Με κάθε πράγμα το συγκρίνει με την εποχή του. Έτσι. Τώρα είναι πιο γρήγοροι, πιο δυνατοί παίκτες, λίγο πιο βιομηχανοποιημένοι, πιο εκρηκτικοί. Αλλά η Αλάνα, για αυτό που συζητάγαμε πριν, πάντα βγάζει τα ταλέντα. Δημήτρη, θέλω να μου πεις εάν έχεις τη δυνατότητα να διαλέξεις έναν παίκτη από τους μέχρι τώρα συμπαίκτες στην καριέρα σου με εκείνον που είχες τρομερή χημεία εντός παρκέ. Δηλαδή ότι θα πηγαίνατε σε ένα, ξέρω εγώ, 3-on-3, άντε να πούμε 2. Με ποιους θα έπαιρνε συμπαίκτες σε ένα 3-on-3. Εντάξει, λατρεύουμε όλοι τους παίκτες που πασάρανε καλά. Έτσι, ο Διαμαντίδης σίγουρα ήταν από αυτούς. Ο Φάνης, όσο πρόλαβα στην Εθνική, μπορούσα να συνεχθούμε με τα μάτια. Το 97 που παίξαμε μαζί, έστω για ένα χρόνο, το πανευρωπαϊκό στη Βαρκελόνη. Και από τους ξένους, αυτό θα ξεχωρίσω, μιλάμε και στο Instagram μερικές φορές, είναι και ο Ράτζα. Που ήταν στη 5 σαν playmaker. Αυτή η παίξη μπορούσε να μιλήσει μετά, δεν χρειάζεται να μιλήσει. Σου λέγανε απλά κινήσου. Εγώ θα σε δω, θα σε βρω. Κάνανε ευτυχισμένους όλους τους παίκτες τους. Εντάξει, με το Σπανούλι έπαιξα, το ξεθέωσα, έχω παίξει με μεγάλους παίκτες σε όλη την καριέρα και εντάξει, ο Ρίβερς δεν το συζητάμε, μας έκανε όλους, μας ανέβασε ένα επίπεδο. Είναι πολύ, πάλι θα δικήσω κάποιον. Ξεχώρισα κάποιους που πασάρανε καλά. Ωραία. Άρα κρατάμε Διαμαντίδης και Φάνης, το κρατάμε αυτό. Διαμαντίδη και Φάνης, γιατί σε μια άλλη κουβέντα που με ρώτησαν θα πω κάτι για αυτούς δύο παίκτες, ότι στην κακή τους μέρα είναι συν. Ναι. Και όχι είναι συν στην ομάδα και όχι μόνο, πολλά πράγματα δεν φαίνονται στατιστική. Οι χώροι που καλύπτουν, τα χέρια που απλώνουν, τον Ατάλλο δεν τα γράφει καμία στατιστική, αλλά λιώνουν πολλές φάσεις των αντιπάλων ή είναι τόσο μαντικοί. Που κάνουν πολλούς ευτυχισμένους. Τώρα, αν δεν τα βάλει για τους συμπαίκτες τους, δεν το βάλουν από κάτω, δεν βάλουν τα τρίποντα, δεν φταίνει οι ίδιοι. Είναι πολύ θετικοί παίκτες. Παίκτες που θα ήθελε κάθε προπονητής ανά εποχή. Ωραία. Αυτό που συζητάγαμε χθες με τον Ηλία που μιλάγαμε λίγο γιατί ψάχναμε μαζί, είναι ότι όντως έχει παίξει μάλλον με όλους τους κορυφαίους παίκτες. Ναι,
πραγματικά. Με πολλού. Μίλησα τώρα και με αυτή τη δημοκρατία με το Ζησανδικά, μίλησα και με τον Στογιάκοβιτ, σαν αντίπαλο τον πρόλαβα που ήταν από του πιο δύσκολου. Δόξα Θεώ, εξωτήκαμε πέτσε με μεγάλου παίκτε. Μα κάνει καλύτερο. Τώρα, επειδή πάμε προ το κλείσιμο, παιδιά, να μα πει άμα θέλει Δημήτρη και λίγο για το Triple Crown την Ακαδημία. Το Triple Crown είναι μια ιδέα για την εποχή τη πολύ καλή που την ξεκινήσαμε ο Ρετζιά, ο Αλβέρτη και εγώ. Ξεκινήσαμε με καλά σχέδια, αλλά κάποια στιγμή κάποιοι που ήταν οι βασικοί χορηγοί τότε ξεκίνησε η κρίση και εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά η Ακαδημία έβγαλε παιδιά που πήγαν εθνικές παιδών, εφήβων κτλ. Παρέμεινε σε εκείνο το επίπεδο και πλέον έχει συγχωνευτεί σε πολύ καλό επίπεδο, με πολύ καλή εκμάθηση και των γονείων και των παιδιών. Και πλέον έχει συγχωνευτεί με το Παναθηναϊκό. Και μέχρι πέρσι τουλάχιστον το λειτουργούσε και την επόπτευε ο Φραγκίζος Αλβέρτης. Οπότε συνέχισε να υπάρχει. Είχαμε ξεκινήσει με πολύ μεγαλύτερα σχέδια, αλλά πέσαμε τότε πάνω στην κρίση, για να το ανοίξουμε πολύ για όλη την Ελλάδα κτλ. Πέσαμε τότε πάνω στην κρίση, μείναμε σε αυτά τότε που ήταν εκεί 120-130 παιδιά, τα οποία όμως μπήκαν τώρα, συγχωνεύτηκαν τον Παναθηναϊκό και είναι μια χαρά. Παράγει καλούς παίκτες και καλούς παίκτες στην εθνική ομάδα. Και πάνω απ' όλα καλούς χαρακτήρες. Το θέμα δεν είναι αυτό, έχουμε καλούς παίκτες, να φτιάξουμε καλούς χαρακτήρες. Το βασικότερο είναι αυτό, νομίζω, εσύ σε μικρές ηλικίες και σε ακαδημίες. Ναι, έτσι είναι. Γι' αυτό και οι προπονητές πολλές φορές είναι σημαντικότερο, βέβαια, έχουν την πίεση των ομάδων. Είναι καλύτερα, ας πούμε, ο στόχος μικρών και εθνικών ομάδων είναι να πάει ένας δύο στην αντρών. Αυτός πρέπει να είναι ο τελικός στόχος. Παρά να κερδίσει κάτι πρόσκαιρο που δεν το μάθει κανείς. Πέρα από το να ικανοποιήσει ένα εγωισμό. Ή να είχε θέσει ένα θέμα οικονόμου πριν λίγο καιρό, που είχε χάσει ομάδα του με 100 πόντους, δεν θυμάμαι, ναι, από μια άλλη, και λέει: γιατί είναι παιδιά μικρά παιδιά 100 πόντους, και έχει δίκιο. Δηλαδή, κόψε λίγο, θα τους κάνεις κακό, είναι bullying. Αυτές οι ηλικίες, οι μικρές, θέλουν λίγο προσοχή για το πώς μαθαίνουν τα παιδιά. Αυτό το έχω ρωτήσει και προπονητή. Αν δεν κάνω λάθος, είχα ρωτήσει τον Γιώργο Παντελάκη σχετικά με αυτό. Ναι, αλλά υπάρχει και το άλλο. Αν καταλάβα καλά, αναφέρεσαι στο ότι μια ομάδα, ας πούμε, ρίχνει κατοστάρα στην άλλη. Έτσι. Αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι τώρα. Το θυμάμαι την περίπτωση που μόνο που είχε παραπονεθεί. Σχήμα λόγου. Τέλος πάντων, με μια μεγάλη διαφορά. Τι να κάνει όμως και άλλη ομάδα, δηλαδή να πει ο προπονητής στους παίκτες του, μην κατεβαίνετε στο παρκέ, μην κατεβαίνετε στην άλλη πλευρά. Όχι, μάλιστα... εντάξει, ο προπονητής, άμα θέλει προπονητής, μπορεί να ελέγξει ένα παιχνίδι όπως θέλει. Μπορείς, όταν κερδίζεις 70 πόντους, δεν πιέζεις όλο το γήπεδο. Λες, έχετε ζώνη. Κάτσε πίσω. Έτσι. Όταν πιέζεις όλο το γήπεδο, σημαίνει θέλει να εξευτελίσεις τα παιδιά. Δεν μιλάω τώρα για το συγκεκριμένο αγώνα που δεν το θυμάμαι καν. Λέω γενικά. Έτσι. Γενικά και εγώ. Αν εκμαρσύνει κάτι γονείς πορωμένους στα κάγκελα, σπίτι του πάρτι. Λέω και θα γίνει κάτι σε αυτές τις ηλικίες. Τίποτα δεν γίνεται, το λέω. Σαν αποτέλεσμα είναι καλύτερα να προπονείται ατομικά ένα παιδί. Να μάθει να κερδίζει φυσικά, αλλά να προπονείται ατομικά να βελτιώνεται ώστε στην κατάλληλη ηλικία να είναι έτοιμο να πάει παραπάνω. Παρά μια πρόσχερη χαρά που έχουμε δει πάρα πολλά ταλέντα από 15-17 εκεί εξαφανίστηκαν. Οπότε είναι καλύτερα να έχει σωστές βάσεις για τη συνέχεια και το πιο σημαντικό να μάθουν τα παιδιά ότι εντάξει, ο ανταγωνισμός είναι ανταγωνισμός, αλλά είναι και συνεργασία μέσα και είναι και η ευγενής άμυλα. Έτσι. Πολύ σωστό. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε άλλη ερώτηση, παιδιά. Νομίζω καλύψαμε αρκετά πράγματα. Τα καλύψαμε. Την ώρα που... Εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη, γιατί είχα κάποιες τεχνικές δυσκολίες με το live. Θα κοιτάξω στις επόμενες φορές να το καλύψω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη Παπανικολάου. Ήταν φοβερή τιμή. Τιμή μας. Θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα σε ό,τι κάνεις στην επαγγελματική σου ζωή και μακάρι να τα ξαναπούμε, άμα θέλεις. Να είστε καλά, τη διάθεση σου. Και συγχαρητήρια. Θέλω και εγώ να πω κάτι. Μακάρι να μας δοθεί η δυνατότητα και από κοντά. Θεού θέλοντος και κορονοϊού επιτρέποντος, να πούμε και από κοντά. Όποτε θέλετε, το έχετε όποτε θέλετε. Και για κλείσιμο να δώσουμε ένα μήνυμα σχετικά με την όλη κατάσταση, να δώσεις μάλλον ένα μήνυμα, έτσι. Γιατί καλό θα είναι να ακούμε και κάποιους αθλητές, έτσι, που έχουν ταχθεί, ξέρω εγώ, στην πειθαρχία.
Επειδή εγώ ήμουν και πολιτευτής με την ίδια κυβέρνηση, πιθανόν να μην ακούω αντικειμενικό, γι' αυτό προσέχω, προσπαθώ σε social media να είμαι και προσεκτικός. Αλλά επειδή μιλάμε και έξω, όσο γίνεται να είμαστε προσεκτικοί, γιατί είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι, δηλαδή, ξέρω, καταλαβαίνω ότι έχοντας περάσει μια μεγάλη ταλαιπωρία κόσμο, σου λέει τώρα ξαναταλαιπωρούμε και τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή τη φορά η κρίση δεν είναι δομική όπως το 10 ή το 15, δεν είναι δική μας, είναι παγκόσμια. Δεν φταίμε εμείς αυτή τη φορά. Ακολουθήσαμε ό,τι έκανε όλη η Ευρώπη, ακόμα αν το βαρύ μας χαρτί είναι ο τουρισμός και λένε καμιά φορά, α, κλείσατε την Ελλάδα που όλα τα κόμματα δεν είναι. Λέμε, παιδιά, και από πού θα έρθουν οι τουρίστες και ανοιχτά να ήμασταν. Δεν είναι δικό μας θέμα πλέον, είναι γενικό. Λοιπόν, υπομονή όσο γίνεται, επιμονή. Να κοιτάμε και λίγο ως την καλή πλευρά αισιόδοξα ότι αρχίσαμε να κυκλοφορούμε. Είναι μια πάλι η ζωή, καλώς ή κακώς. Και ελπίζουμε όλοι να πάμε καλύτερα. Και σε όλο τον κόσμο υπομονή. Ωραία. Έτσι. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή.